Νωρίτερα το. Ποιο, το ο Μπουργουμές. Ο Χαστούκης. Τι Χαστούκη, φίλε, δεν υπήρχε αντε το κούμπο σήμερα. Ναι, κάτω τη μετριότητα ήταν. Ωραία. Εντάξει, τώρα κλασικά αν πω αυτό που σου γνωστούς και φίλους ας πούμε, που συζητάμε το λέω καιρό, αλλά θα φανεί τώρα ότι μετά από ήττα. Νομίζω τον Αντετοκούνμπο, καλά το είπα, Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο, ναι. Είναι ένας φυσικά σαν αθλητής, πολύ μεγάλος αθλητής, τεράστιος διασκελισμό, coast to coast, δηλαδή μια μπασκέτα στην άλλη μπορεί να την κάνει σε 2 δευτερόλεπτα για να καρφώσει, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή θεωρώ ότι το επίπεδο του NBA έχει πέσει τόσο μα τόσο μα τόσο πολύ. Θα μου πεις εδώ παίζω στο NBA Πακιστανοί και Αφγανοί και τέτοιο. Εντάξει, μόλις του κλείσει, σου δεν έχει φυσικά ο άνθρωπος, εντάξει, ούτε πρόκειται να αποκτήσει ποτέ. Όπως βλέπεις όταν τον παίζουν double team ή clean team, δεν υπάρχει περίπτωση και δεν είμαστε με τέτοιο. Παίζαμε με μια καλή ομάδα, αλλά και κάτι ιδιαίτερο. Τη Βραζιλία που είναι από 37, 39, 48 και ένας 55. Να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδα στο παγκόσμιο ναι. Που συμμετέχει στο μπάσκετ στην Κίνα ναι. Έχασε με ένα πόντο διαφορά. Ναι. Είναι μια ήττα αυτοκτονία θα τη χαρακτήριζε. Ναι. Γιατί... το κεφαλάκι. Όπου να και το κεφάλι μας και εμάς. Γιατί προηγήθηκε με 17 πόντους διαφορά. 40-23. Στο 40-23. Με 17 πόντους διαφορά. Ναι, λίγο πριν το τέλος ημιχρόνου. Ναι, τελείωσε το ημίχρονο με 10 πόντους διαφορά, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου πραγματικά αφλογιστία. Αφλογιστία, μείωσαν στους 3 πόντους για να πετύχει πόντο. Δηλαδή, ένα σερί 14-0 κάνανε οι Βραζιλιάνοι, χωρίς να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Απλά είναι τα λάθη της εθνικής που κάνανε και προπονητικά λάθη, θα πω εγώ. Από τις επιλογές που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, αλλά και οι καλαθοσφαιριστές της Εθνικής πραγματικά ήταν αγνώριστοι. Με πρώτο και καλύτερο τον Πρίντεζη, ο οποίος ήταν αλάθαστος στο πρώτο ημίχρονο. Είχε 4 στα 4 τρίποτα, νομίζω. 3 στα 3 είχε σίγουρα τώρα μετά. Ναι. Ένας φανταστικός Πρίντεζη, ο οποίος εντάξει, τον παρέσυρε η μετριότητα και αυτό ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε βέβαια το τρίποντο της ισοφάρισης που πήγε να γυρίσει το μάτς. Εκεί στην τελευταία κρίσιμη φάση πριν. Βαρέσει το τρίποντο γιατί μα κάνουν και δώρο οι Βραζιλιάνοι. Δηλαδή, σφυρίζει 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αντιαθλητικό στον Αντετοκούμπο. Περνάει η Βραζιλία 2 πόντους γιατί πάλι ο Αντετοκούμπο έκανε λάθος και έβαλε το καλάθι μετά την ισοφάριση και πέρασαν 2 πόντοι γιατί πήγε να κάνει double team στον παίκτη που είχε την μπάλα. Ελευθερώθηκε αυτός ο 58 χρονών που είναι. Αυτός που έφτισε μέσα στη φανέλα του και την έκανε. Πλατ. Ναι, έφτισε ο Βρωμιάρης, ο Βρωμήλος. Σχαμένε, σύγχαμα. Ναι, ναι ο σιχαμένος. Υπάρχει και χειρότερο όμως, δεν είδες το άλλο εσύ. Και άκου να σου πω τώρα. Σφυρίζει αντιαθλητικό. Ναι. Όχι αντιαθλητικό, με συγχωρείς. Όλοι είπαν αντιαθλητικό. Δεν ήταν αντιαθλητικό. Ε, όχι. Ήταν. Όχι, δεν το έδωσε αντιαθλητικό. Τι το έδωσε. Κανονικό φάουλ το έδωσε, 2 βολές. Βαράει τη μία τη χάνει. Βαράει τη μία τη χάνει. Και είναι στους 3 πόντους διαφορά. Ναι. Και έχει ναι, και 4 δευτερόλεπτα. Παίρνει την μπάλα ο. Πώς το λένε, ρε. Ο playmaker. Σλούκας. Και είναι στη ρακέτα της Εθνικής Ελλάδος και πάει να κάνει επίθεση. Ναι, το βλέπαμε. Και πάει να χτυπήσει, πάει να βαρέσει την μπάλα. Εσύ το βλέπεις, μπορεί, οι ακροατές μπορεί να μην το βλέπουν. Ναι. Πετάει την μπάλα για να βάλει, βάλει κανένα τρίποντο από τη μία ρακέτα στην άλλη και πάει ο Βλάκας ο Βραζιλιάνος. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ άσχετος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι, και τον κάνει φάουλ για τρίποντο και δίνει 3 βολές. Βάζει τις 2 Σλούκας, την τρίτη χτυπάει. Πήγε να μπει η μπάλα στη φάνη, αλλά θα έμπαινε, αλλά την έδιωξε και, θα έμπαινε, ναι, και εκεί ήταν και μια άδοξη. Βέβαια υπάρχει... Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και ύστερα μισή ώρα έβλεπα πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες. Και κίτρινες. Εμπεράτες πράσινες και κίτρινες. Λοιπόν, μετά από μισή ώρα από εμάς είχε... Αυτό δεν το είδες προφανώς. Προφανώς έκλεισε τηλεόραση μετά. Ένα κοιμήθηκε. Αυτό ήταν αυτοκτονία. Ποιος? Τουρκία-Αμερική. Οι Αμερικάνοι ήρθαν βέβαια με κάτι λιμά. Με κάτι λιμάρια. Κέρδισαν οι Αμερικάνοι, αλλά πώς κέρδισαν. Πήγε παράταση. Αυτό, δηλαδή και αν πάει παράταση, να μην σου πω πώς πήγε. Αυτοκτόνησαν για να πάει και παράταση. Τέλος πάντων, αυτοκτόνησαν οι Τούρκοι για να πάει παράταση. Εντάξει, ναι. Και είναι ένα πόντο μπροστά, ακούς. Και δίνει, τι έδωσε αντιαθλητικό. Έδωσε αντιαθλητικό. Βαράει τις 2 βολές από το φάουλ. Ένα πόντο μπροστά και ήθελε, 6-7 δευτερόλεπτα. Πόσο ήθελε. Οι Τούρκοι είναι μπροστά. Οι Τούρκοι. 8. 8 ή 9. Τέλος πάντων, 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχει σχέση. Ποιος πέρασε ένα πόντο. Οι Τούρκοι.
Και έχουν αντιαθλητικό οι άλλοι. Οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι έχουν αντιαθλητικό. Άρα μπορούν να βάλουν δύο πόντου απ' έξω και η μπάλα απ' έξω. Σουτάρει τι δύο βολέ, κάνει και τι δύο. Περίμενε. Παίρνουν απ' έξω την μπάλα. Γρήγορο φάουλ, πάλι δύο βολέ. Σουτάρει και δύο τι κάνει. Και πόσο μείνουν, 6 δευτερόλεπτα. Και μένουν 7 δευτερόλεπτα, του βάζουν και φάουλ του κάνουν. Βάζουν τι δύο βολέ και χάσανε. Ναι, αυτοκτονία. Δηλαδή, χάσατε τέσσερις βολές. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Πόποβιτς, ο Αμερικα... αυτός ανέλαβε αυτή την εθνική. Πώς την ανάλαβε. Προφανώς. Ναι, ωραία. Άμα αρνηθούν όλοι οι ρεφίλε και μείνω εγώ με τα λιμάρια, θα πω ευχαριστώ πολύ, αρνούμε κι εγώ. Δεν μπορώ... Αυτός τεράστιος προπονητής δεν μπορεί να γίνεται ρεζίλη έτσι πράγμα. Ναι, ναι, το κέρ έχει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά, σάκο του μπόξ θα γίνει αυτή η Αμερική, έτσι λέω εγώ. Αν πέσουμε καμιά Γιουγκοσλαβία, Παναγία βοήθα. Θα τους διανύσουν οι άλλοι. Αλλά εντάξει, ο μπάσκετ είναι. Θεωρώ ότι υπήρχε υπερ αισιοδοξία όσον αφορά το ελληνικό στρατόπεδο. Θα μου πεις νωρίς είναι ακόμη. Εντάξει, αλλά δεν βλέπω εγώ ικανή αυτή την ομάδα έτσι για πολλά. Δεν τη βλέπω. Εντάξει, σαν Έλληνες που είμαστε, ναι, δεν υπάρχει σούτ. Εντάξει. Αν ο Ακετοκούμπος είχε και σούτ, θα μου πεις ρε φίλε. Θα ήταν, ξέρω εγώ, θα κόντευε στα επίπεδα του Λεμπρόν και. Αλλά έχουμε. Ναι, είναι, όχι, είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Θεωρώ ότι και ακόμα σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή είναι, αν όχι τον Άμπερ, ένα από του πρώτου στο NBA. Έτσι. Ναι, είναι από του καλύτερου στο NBA. Να, αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί είναι διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού στο NBA και διαφορετικό τρόπο εδώ. Και δεν υπάρχει καμία σχέση του NBA που μεγαλώσαμε εμείς. Ναι, εντάξει. Δεκαετία 80-90. Με Σακίλ Ο'Νιλ. Και 90 μπορώ να σου πω και μη σου πω και λίγο. Με αυτό, τώρα που, με αυτό το πράγμα που υπάρχει τώρα. Εντάξει, με 2-3 όλου και όλου καλού παίκτε στο NBA που. Φαντάζουν ας πούμε σαν τη μίγα μέσα στο γάλα και όλοι οι άλλοι που όπως σου είπα και από χώρες οι οποίες πριν κάποια χρόνια μόνο θεατές μπορούσαν να δω στο NBA και όχι παίκτες. Λοιπόν, είχαμε αυτό. Ένα άλλο που θέλω να πω ρε, πριν μπούμε και να διαβάσουμε για τα διαδικαστικά. Αυτή τη φάση, δεν ξέρω να το σχολιάσω αυτό ρε. Αυτή τη φάση με τα Ελγίνια τώρα. Άκου τώρα αυτό το γέλιο. Ζητάμε τα Ελγίνια μάρμαρα, έτσι. Δανεικά λέει τα ζητάμε. Ναι, δανεικά. Με οψιόν αγορά τα θέλουμε. Δανεισμό, λοιπόν, ναι, δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Άκου τι μας λένε αυτοί. Αυτός ο λαός ηλιθίων, πραγματικά οι Άγγλοι, που μπορεί όντως να έχουν. Και άχρηστον διαιτητών. Ναι, μια χαρά διαιτητές έχουν, λέω εγώ. Μια χαρά διαιτητές, τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη έχουν, λέω εγώ. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Μας κλέψαν τα. Εγώ είπα τη γνώμη. Και εσύ την είπες και εγώ. Μας κλέψαν τα αυτός ο Έλγιν, τι ήταν αυτός, κάτι ήταν κόμις τέτοιο. Μας κλέψαν. Ο Λόρδος Έλγιν. Μας κλέψαν, να πούμε, ήρθε ο Μάγκας εκεί, τα πήρε, έφυγε. Εντάξει. Τα ζητάμε, πόσα χρόνια τα ζητάμε αυτά. Μικρός ήμουν, ρε φίλε. Και έγινα... Από τη Μελίνα, Μερκούρη και πριν. Πιο πριν. Πολύ πιο πριν. Απλά η Μερκούρη το ξεκίνησε, ας πούμε, πιο. Ναι. Πιο δυναμικά. Ναι. Δεν μας τα δίνουν. Κάντε, λέει το. Κάντε, γιατί τότε δεν είχαμε μουσείο. Κάντε ένα ανάλογο μουσείο, λέγαν τότε, το θυμάμαι, και θα σας τα δώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, το μουσείο το κάναμε. Δεν τα δίνουν. Τα ελίκη, ρε φίλε, δεν τα δίνω. Και τώρα άκου το ωραίο. Τα ζητάμε, λέει, δανεικά. Για να τα εκθέσουμε κι εμείς εδώ. Και λέει τώρα, αυτή ήταν μια, την έδειξε, ήταν μια πραγματικά σαν φάτσα αποθητική γυναίκα. Αντιτουριστική. Αντιτουριστική, αυτή που είχε το μουσείο, πως δεν θυμάμαι και το όνομα. Και λέει, θα σας τα δίνουμε, λέει, άκου για Χρήστο, θα σας τα δώσουμε, λέει, δεν ξέρω αν ένα μέρος ή όλα, θα σας τα δώσουμε, αν λέει αναγνωρίσετε την κυριότητα, τη βρετανική κυριότητα. Δηλαδή ότι είναι δικά μας. Άκου τρέλα που πουλάνε. Και λέω εγώ τώρα, λέω εγώ, είσαι μάγκας. Τώρα είναι ο Μητσοτάκης, συγγνώμη Μητσοτάκη θα πω. Οποιοςδήποτε, ο Τσίπρας θα ήταν το ίδιο θα έλεγα. Είσαι μάγκα σε Τσίπρα. Πες, αναγνωρίζω τη βρετανική κυριότητα. Την αναγνωρίζω. Φέρ τα εδώ και μετά μην τα δίνεις πίσω. Μην τα δίνεις. Τι θα σε κάνουνε. Τι θα σε κάνουνε. Όχι, βάλτε σε ένα μουσείο ειδικό και γράψε απ' έξω το μουσείο ονόμασε το Μολόν Λαβέ. Όχι, ρε φίλε, ναι, τα παίρνω πίσω και μετά λέω πάει, έλα να μας τα πάρεις. Δεν τα δίνω. Τι θα μας κάνουν, δηλαδή, πες μας. Υπάρχει και άλλη λύση. Τι θα μας κάνουν, πόλεμο θα μας κάνουν. Υπάρχει και άλλη λύση. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι. Γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια, εκεί που δεν πιάνει μελάνη δηλαδή. Κάνεις ομοιώματα, μακέτες. Ίδια ολόιδια, λες τα πήρα πίσω, όμορφα, ωραία, τα εκθέτω να πούμε στον τόπο που ανήκουν και ας πάνε να βλέπουν τα άλλα στην Αγγλία και να έρχονται εδώ. Αυτό θα σου πούμε, μπορεί να φέρουμε ειδικούς να πούνε ότι είναι αυτά είναι τα κανονικά και εκεί είναι τα ψεύτικα. Δεν θα πηγαίνετε στην Αγγλία, όμως μπορείτε να βλέπετε τα εκθέματα. Ωραία. Που βλέπετε, αυτούς τους πειράζει το να μην παίρνουν εισιτήρια. Ξέρεις πόσοι θα έρθουν έστω και σαν ομοιώματα, σαν πώς το λένε,
Σαν μακέτες, ρε παιδί μου, να κάτσουν να τα δουν. Εντάξει, κατάλαβα τι λες. Αλλά εγώ θεωρώ. Ας είναι ημιτασιόν. Θεωρώ αυτό. Πες, αναγνωρίζω τη Βρετανική. Βγες το βράδυ σε διάγγελμα. Αναγνωρίζω τη Βρετανική κυριότητα πάνω σε αυτά τα μάρμαρα. Δώσε τα μας πίσω να τα εκθέσουμε εδώ, να ενωθούν με, τα, με τη μητρική. Θα γίνει μανούρα. Με. Τι μανούρα, θα τι θα γίνει. Θα είσαι αναξιόπιστο. Τι θα γίνει, θα είσαι αναξιόπιστο. Θα μας βάλουν μέτρα οι άνθρωποι. Σου λέω θα είσαι αναξιόπιστο. Ποια αναξιόπιστο, δικά μας είναι, ρε φίλε. Τι αναξιόπιστο. Δικά σου είναι, αλλά τώρα δεν είναι, είναι. Δεν είναι δικά σου. Πώ δεν είναι, τα έκλεψε ο άλλο. Και εγώ τα κλεβώ, όπω μου τα έκλεψε ο άλλο, θα κλεβώ κι εγώ. Πάρε και την Αγία Σοφιά, κάτι να έκλεισε. Τι όχι. Δεν είναι το ίδιο. Πώ δεν είναι το ίδιο. Πάνε που να μαγκιά στον Τούρκο τώρα. Ήταν η Αγία Σοφιά στην Ελλάδα και την πήραν και την βάλαν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν την πήραν από εδώ και την βάλαν στον Κωνσταντινούπολη. Τον Ελληνισμό, ναι, αντιπροσώπευε τους χριστιανούς Ορθοδόξους. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν ήταν στην Αθήνα και την πήγαν στη Θεσσαλονίκη και την πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ήταν πάντα. Ναι, αλλά ήταν, ρε φίλε, ένα. Ένα σύμβολο του ελληνικού Ορθόδοξου. Ήταν χριστιανού. Και είναι, αλλά δεν ήταν εδώ, δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν στο Κιλκής. Στην Κωνσταντινούπολη, εκεί πέρα, σε εκείνα τα μέρη ήταν. Ωραία, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Διαφορετικό είναι αυτό που λέω εγώ, διαφορετικό αυτό που λες εσύ. Δεν είναι το έτσι. Ίδιο. Αλλά μπορείς να το ζητήσεις. Σε πουλάνε τρέλα τώρα ο λαός ηλιθίων, αυτοί οι Άγγλοι. Σε πουλάνε τρέλα. Με αυτό μου τη δίνει. Και πρόσεξε για να όχι σημαντικό είδα θέμα ξέρω, για μένα. Αποφάσισε. Ναι. Ή θα είναι όλοι ηλίθιοι. Εντάξει, ή δεν θα είναι όλοι ηλίθιοι. Τι όλοι. Δεν μπορεί να ξεχωρίζουν οι διαιτητές. Όχι, εγώ δεν σου είπα. Μια χαρά εγώ τα λέω. Εσύ λες βλακίες. Εγώ λέω βλακίες. Εσύ λες βλακίες. Εσύ είπες εγώ λαός των ηλιθίων. Λαός των ηλιθίων. Ο διαιτητής ο Άγγλος δεν είμαι στο λαό. Όχι. 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 Τι είναι αυτός είναι. Ουαλός ήταν. Ουαλός ήταν. Λέω ότι οι Άγγλοι διαιτητές, οι Άγγλοι διαιτητές, τα λάθη που κάνουν και φυσικά κάνουν λάθη και πολλά, τα κάνουν προς όλους. Δεν θα κάνει λάθη και κατά της Μάντσεστερ, κάνει και της Λίβερπουλ και της Άρσεναλ. Ναι, ναι. Δεν κάνει κατά της Λέστερ, της Κρίσταλ Πάλας. Σε όλους κάνουν λάθη. Πες μου τρεις διαιτητές ναι. που δώσανε στο Champions League τα προκριματικά τρία πέναλτι. Εντάξει, λέω, άμα είναι πέναλτι, για να μην πες μας, ρε! Ξέρεις! Τι είμαι εγώ, ο Πετρακόπουλος. Άντε με κοιμάω, καλά σε λέω. Στατιστική. Άντε, σταμάτα, σταμάτα. Στατιστική. Σταμάτα, εκτίθεσαι. Για σας. Σταμάτα, εκτίθεσαι. Για σας θα έχουμε ξένους διαιτητές στην Ελλάδα. Και Έλληνες στην Ευρώπη. Κοίταξε, για να είστε οκ. Okay. Δεν θέλετε ξένους στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε εδώ, τώρα. Όχι, δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε. Α, δεν ξέρετε. Εμείς τι θέλουμε, θέλετε. Εμείς επειδή. Α, για πες μας. Επειδή θέλουμε. Παντού θέλουμε 50-50. Να, θέλουμε βέβαια, και σίγουρα. Με τον Άγιαξ να μας παίζουν 50-50 ναι. και με την Πάτε Μπορίσοφ να μας παίζουν ναι, 50-50. Ναι. Γίνεται. Με την Τρίπολη και αλλά όταν υπάρχει, μία κλίκα δημοσίων σχέσεων, οικονομικών συμφερόντων που έχουν δημιουργήσει εκεί πέρα πάνω. Σας κλικέψανε. Ναι. Εντάξει, και την έχουν κάνει κλειστή αυτή την κλίκα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να τολμήσει, δεν μπορεί να τολμήσει να μπει άλλη ομάδα. Mm. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλά όταν θα φτάσεις κάποια στιγμή να κατακτήσεις πρωτάθλημα, σε κάποια 550 χρόνια δηλαδή. Και να πας να διεκδικήσεις, γιατί στην ιστορία σου δεν διεκδίκησες ποτέ την ισοδοσία. Με τη Metalist δεν ήταν UEFA Mafia, με τη Metalist. Ακούστε που λέω. Σας κέρδισαν μέσα έξω ακούστε και λέω. Τους πετάξανε για να παίξουμε τη Σάλ και ποιος θα πάει στο Champions League. Δεν ήταν UEFA Mafia τότε. Τότε ήταν UEFA Mafia. Τι σημασία έχει εκείνο, τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει εκείνο με τη διαιτησία. Γιατί δεν πέρασαν στους ομίλους. Τότε. Δεν είναι ισχύω, σου έδωσε την ευκαιρία να περάσει. Πώ θα με πάλι με σφάξανε. Με τι άλλε σε σφάξανε. Δεν το θυμάσαι το μάτς. Για πε μα. Το μέσα στην τούμπα, στην άδεια τούμπα. Τι το πρώτο γκολ. Θα σου πω εγώ. Το πρώτο γκολ που το δίνει χέρι. Θα με το χέρι το βάζει. Θα το βάλω, εγώ θα το δω τώρα. Βάλτο και δε το. Βάλτο και δε το. Πλατινί ήταν και ο Πλατινί ήταν εδώ πέρα. Πάοκ Σάλκε. Πάοκ Σάλκε και άδειε κερκίδε. Ένα. Δεν θυμάμαι πόσο έληξε. 2-0, 2-1, πόσο έληξε. Το πρώτο μάτς πόσο έχει έληξε. 1-1 έχει έληξε με. Μέσα στην Τούμπα, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Να το, άλλο θα θέλω. Ναι. Πού να το θέλω. 2-3. Για να δούμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ άμα ναι, είναι. Βάλ το να δεις. Αυτό είναι. Πάω ξάλ και 2-3. Βάλ το πρώτο γκολ να δεις. Τι είναι αυτό, τι λήψη είναι αυτή. Ποιος το βάλει. Εγώ θυμάμαι είναι χέρι ολοκάθαρο. Ωραία. Πρώτη φάση. Κεφαλιά. Ναι, άδεια η Τούμπα. Αυτό είναι άρα. Εντάξει. Ωραία. Ήταν και ο Πλατινί θυμάμαι. Ωραία. Πάω. Επίθεση. Ωραίος. Ποιος είναι αυτός. Στοχ. Στοχ δεν είναι αυτός. Όχι. Τώρα ποιος είναι αυτός. Η εικόνα είναι αυτή που έβαλε. Από την τηλεόραση έχει ο άλλος. Πού να το. Ο Στοχ είναι. Καλά το λέω. Στοχ δεν είχε βάλει γκόλ εκεί μέσα. Να το σωστό. Ναι, καλά στόχ, το είπα εγώ. Στοχ. Ο Κοκορίκος. Για να δούμε ποιος είναι αυτός. Το πρώτο γκόλ είπες είναι τέτοιο. Έτσι θυμάμαι. Για να δούμε. Εντάξει μπορεί κάποιον να είναι. Για να δούμε. Τίποτα. Ωραία. Προχωράμε, ωραία τέτοια βρήκαμε. Με ένα-ένα είχαμε πάρει εκεί μέσα. Ένα-μηδέν-ένα, δεν θυμάμαι. Ένα-ένα. Ένα-ένα εκεί. Ένα-ένα. Να το εδώ, χέρι. Εδώ είναι χέρι. Είναι χέρι. Είναι για χέρι. Να το δούμε, να το δείξει. Είναι χέρι. Ναι, ζητάνε χέρι του πάω, κόντος. Για να δούμε.
Δεν το θυμάμαι. Είναι εγώ, άμα δω χέρι, θα σου πω. Δεν φαίνεται. Μπορεί και να είναι όμως. Δεν φαίνεται. Άμα το δείξει από την άλλη λήψη, θα το δεις. Για να το. Να, εδώ, εδώ θα το δεις καθαρά. Χεράκλα είναι, όχι χέρι. Χεράκλα είναι, κάτσε να το. Χεράκλα είναι. Σου λέω τώρα, δεν σου λέω ψινά, ορίστε. Δηλαδή πιο καθαρό χέρι δεν υπάρχει, ναι, για να το σταματήσει. Εδώ δες. Δηλαδή εντάξει, τι θες. Να το. Δεν είναι χέρι αυτό. Το είδες 700 φορές το είδα, ρε παιδιά. Δεν το βλέπω εγώ χέρι. Και όσοι, έλα μέσα ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ρε φίλε, ένα λεπτό. Σε παρακαλώ, ένα λεπτό, έλα λίγο. Έλα, το ξαναδείς, ένα λεπτό, έλα λίγο. Σφαγή. Ρε φίλε, έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ, έλα ρε σε παρακαλώ. Έλα ρε, έλα ρε κι όσοι, έλα ρε Κώστα. Για πες μας, ρε φίλε, αυτό τι είναι. Για βάλτε το δει. Που δεν βλέπω χέρι, συγγνώμη, φιλτάτε. Μπορεί να είμαι τυφλός. Αυτό, αυτό τι είναι, ρε. Εγώ δεν βλέπω χέρι, να σου πω. Τι είναι, πες μας. Εγώ δεν βλέπω χέρι. Εδώ. Είναι χέρι. Το είχα δει σε ένα ριπλέ. Ρε αγόρι μου, είναι χέρι. Α, παίρνει, παίρνει κι άλλο, κι άλλο. Παίρνει, παίρνει κι άλλο ριπλέ. Ο Ντρούλινγκ δεν το βλέπει. Πέριμε. Το χέρι. Περίμενε. Αυτό είναι χέρι τώρα, έτσι. Εδώ δεν είναι χέρι. Καλά, με τι το κατεβάζει, με το ριπαπά. Με το στήθος την κατεβάζει. Ποιο στήθος, δε τυφλέ. Μαλάκα, τρελός. Μας τρελάνεις. Άλλη σφαγή υπάρχει. Τι έχει, 1,5 μέτρο βυζί. Ωραία. Εκτός από αυτό υπάρχει άλλο τέτοιο. Τι άλλο να σου πω. 1-1 είμαι εκεί πέρα μέσα. 0-0. 1-1 έχω εκεί μέσα. Yeah. Έχω πλεονέκτημα. 0-0 δεν περνάω εγώ. Και τους βάζει. Και τους βάζει... Μένει και με 10 ο Πάοκ. Μας αφήνει και με 10. Η Σάλκε με 10. Ναι. Η Σάλκε με 10. Και τους βάζει. Από του... έχασε το πέναλ του Ιβίτς. Όχι, 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 και με τον Άγιαξ είναι. Με τον αυτό να τον Ολλανδό έχω προπονητή εδώ. Ωραία. Πώς το λέγανε. Ωραία, βγάλαμε ψωμί τώρα. Στέφενς εγώ. Βγάλαμε ψωμί. Με κατάλαβες. Ω, γκολάρα. Να τους γκολάρα. Ποιος είναι αυτός. Γκολάρα 1-1. Ποιος είναι αυτός. Κλάουζερ. Ο Αθανασιάδης έβαλε τέτοιο γκολ. Απίστευτο. Γιατί στο Γνάρι δεν έβαλε πιο ωραίο. Εντάξει. Που σας έκανε. Μας έκανε σουτ. Γι' αυτό τώρα παίζει με στα Δερμίκλανα. Εντάξει. Έκανε την καριέρα του. Τι καριέρα του. Ούτε 30 δεν είναι. Ποια καριέρα έκανε. Πήρε τα λεφτά του. Α, καλά. Τα λεφτά εντάξει. Μπράβο. Τα λεφτά ναι, όντως. Δεν χρειάζεται να δουλέψει. Άντε, θα το δει όλο το μάτς. Δεν αντέξαμε να δει παράγραφο. Ήταν χέρι τελικά ή δεν ήταν. Δεν το βλέπω εγώ χέρι. Να, ο Στέφες που θα ξανάρθει τώρα. Okay. Προφανώς κάνεις πλάκα για να με κολλαπήσεις. Ουέφα μάφια. Οκ, άμα το βλέπεις χέρι. Ευτυχώς ήρθε ο Κιώσης μέσα και... Ήρθε ο Κιώσης που είναι αμερόληπτος. Στον ο κόσμος. Όχι, αμερόληπτος, Αργιανάκη είναι, αλλά το παιδί... Ω, Αργιανός, Χρήστο Αργιανός. Τι. Αργιανός, ναι, εντάξει. Αλλά λοιπόν, ξεκινάμε. Άντε, πάρε, να πούμε τους υποστηρικτές και πάμε στο διάλειμμα. Γιατί έχει πολλά πράγματα και να πούμε. Έχει πολλά. Δεν έχει. Έχει, κάποια έχει, όντως. Και ο Άρης έχει, και ο Πάουκ έχει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πορκίτο ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσημείες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέντες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραουλή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, παίρνετε έκπτωση 10%. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, πραγματικά, παιδιά. Υπάρχει θέα όλη η παραλία της πόλης, όλη η παραλία του Θερμαϊκού φαίνεται. Κυριολεκτικά κάθεστε δίπλα στο κύμα, βουτάτε το ποδαράκι στη θάλασσα και απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο σαγανάκι, γάβρο σχάρα, γάβρο τηγανιτό, ολόφρες καψάρια και τα special αχνηστά μυδάκια μας. Έτσι και λέει, τι κάνουμε στα μυδάκια, τι προσέχουμε. Τι προσέχουμε, Ζάγο. Την τρίχα. Την τριχούλα, αγόρι μου. Ναι. Βγάζουμε την τριχούλα από το μυδάκι. Βάζουμε ζουμάκι, αλατάκι, πιπεράκι, λεμονάκι στο κέλυφος μαζί με το μυδάκι και το ρουφάμε και το γουστάρουμε. Αχνηστό το μυδάκι πάντα και καλοβρασμένο χωρίς την τριχούλα. Για να μην έχουμε δηλητηριάσεις και τα λοιπά. Ναι. Και λέει ο Κιώσης εδώ, πάντα τρώμε μύρια τους μήνες που δεν έχουν, λέει, ρο. Που δεν έχουν, Φεβρουάριο. Αύγουστος, ας πούμε. Αύγουστος. Ιούνιος, Ιούλιος, ας πούμε. Μάιος, ας πούμε. Σεπτέμβριο δεν τρώμε, δηλαδή, τώρα. Άνα, μπράβο. Απογειωθείτε λοιπόν στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, τσίπουρου, ούζου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης μας.
Τότε πρέπει να έχει πάρει εκεί κοντά ο Άρης. Μια χαρά, ναι, εκεί είναι. Αργοναυτόν ένα. Στον Καρεκλά είχαν πάει. Αργοναυτόν ένα. Και Θεμιστοκλής ο Φούλ 76 στην Καλαμαριά, δίπλα στο Σάρκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310 413 230. Πάρτε εγκαίρω γιατί πατιούνται, παιδιά. Πάρε στον Καρεκλά τηλέφωνο, εκεί είχαν πάει για τα επίπεδα. 2310 413 230. Σε πείραξε, Αριανάκη ο Καρεκλά. Λοιπόν, Μάζα. Το ρώτησε τι είναι. Όχι, Αριανάκη δεν είναι. Δεν είναι, εντάξει. Άρα εκεί πήγανε. Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιό, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Μανατίδης, το Μάζδα ή το Μαστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310 924 931. Καλησπέριζουμε και το πρατήριο Εγρό Καυσίμων και Δυναμικής Πετρελαίου Θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Το καταλάβατε αυτό που σας είπα? Για δώστε λίγο βάση. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα βάζετε. Πού? Μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σε μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο Εγρό Καυσίμου Τεχνική ΙΣΑΑΚ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 611 256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα απόγευμα, το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 βρουλάκια στη φίλη μας την Πόπη, με τα χρυσά της τα χεράκια που σας κάνει κουκλάκια. Εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. Μόνο με 5 ευρώ. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Ανδρέα Παπανδρέου 225 Νεάπολη. Και αυτό το κατάστημα, δίπλα από το γεφυράκι των Μετέωρων, και αυτό το κατάστημα. 2310 616 999. Σημειώστε το τηλέφωνο για να ανανεωθείτε οικονομικά. 2310 616 999. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γάμους, αραβώνες, βαπτίσεις κτλ. Με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. 2310 616 999. Κομμωτήριο Ανανέωση. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Και επιστρέφουμε τα θέματά μας. Θα ανοίξουμε λίγο αργότερα και τις γραμμές. 2310, 287 και 3 οχτάρια. Υπάρχουν αρκετές ειδησούλες για τον τραυματισμό του Βαρέλα. Ο Άρης ανακοίνωσε δανεικό παίκτη. Θα μας πει εδώ ο Ζάγος τι γίνεται και με το θέμα του προπονητή. Έχουμε και μερικά θέματα από τον ΠΑΟΚ με μερικά προβλήματα που έχουν από ένα ποδοσφαιριστή που δαπάνησε 800.000 ευρώ να το φέρει από την Ξάνθη μετά από εισήγηση του Λουτσέσκου και ο ποδοσφαιριστής αυτός θέλει να παρατήσει το ποδόσφαιρο. Μείνετε εδώ κοντά μας να σας ενημερώσουμε για ποιον λέμε και να τα συζητήσουμε όλα συντροφιά παρέτσα. Θα έχουμε και τον Νίκο, το Μπουγάτσα, μετά το διαλυματάκι στον αέρα εδώ της πόλης για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί παρέτσα. Break, ερχόμαστε. Όσοι φίλοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μηνυματικά, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες γνωστά και για όσους μας κρυφακούτε. Και όσες μας κρυφακούτε. Διάλειμμα Χριστουκιώση και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 σας κρατήσουμε συντροφιά. Λοιπόν, έχουμε. Τι, προπονητή βρήκατε? Προπονητή ακόμη δεν βρήκαμε. Mm. Έχουν, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο Άγγελος Χαριστέας μαζί με τον πρόεδρο είχαν κάποιες συναντήσεις. Άκουσα το ρεπορτάζ, να μην λέω και ψέματα. Λοιπόν, και έχουν καταλήξει σε ξένο, ότι θα πάρθει ξένος προπονητής. Λέω εγώ, θεωρώ ότι θα είναι καλό να είναι ξένος που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα και ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Βέβαια, αυτοί ξέρουν καλύτερα, έτσι. Πιστεύω Ολλανδός θα έρθει στον αέρα. Ολλανδός. Και επειδή ήταν στην Ολλανδία, λες ο τέτοιος. Καθόλου απίθανο. Βέβαια, άκουγα τον Τάσο Μπακλατσί, είπε. Και δεν μπορώ να αυτή τη στιγμή να καταλάβω ποιον, έτσι να κολομαντέψω. Λέει, υπάρχει, λέει, και μία, λέει, περίπτωση Έλληνα έκπληξη. Ποια μπορεί να είναι έκπληξη η Έλληνα? Δεν μπορώ να, έτσι, να έκπληξη. Δεν νομίζω να πάρει Έλληνα. Όχι. Λέει έκπληξη Έλληνα. Ποιος μπορεί να είναι έκπληξη, δηλαδή? Ξέρω ποιος είναι. Ο Ζουνίδης είναι, ο Πετράκης είναι. Ο Έλληνες, ποιος άλλος είναι?
Έκπληξη δεν είναι ο Πετράκης τώρα, έκπληξη. Ξέρω εγώ. Τέλος άλλος πάντων. Είναι. Τέλος πάντων. Τι είναι, ο Σάββας δεν κάνει τώρα, πάει ο Σάββας. Σάββας. Πριν δύο εβδομάδες με τη Μόλτε, διαστημικό ποδόσφαιρο, γράφανε οι εφημερίδες σας, τα site σας, τα κίτρινα. Είπαμε. Η Αργιανάρα και αδικία είπαμε. Και σούξου μούξου μανταλάκια. Αδικία, αδικήσαμε εμείς τους εαυτούς. Και πάμε τώρα για το κύπελο. Εμείς αδικήσαμε. Ποιος δεν θα πάρει το κύπελο, το πάρετε εσείς. Εγώ είδες ούτε για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα είπα τίποτα, ούτε στο πρώτο μάτς, στο 0-0 μας κόβει. Offside, βγαίνω μόνος με την αιστεία. Δεν υπάρχει κανένα offside. Δεν υπάρχει offside. Okay. Και καμία κάρτα δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, αυτοκτόνησες μόνος σου. Φυσικά αυτοκτόνησες. Και έχασες την πρόκριση μόνος σου. Ενώ έπρεπε να βάλεις 5 γκολ. Μα εγώ το είπα ότι αυτοκτόνησα. Γιατί υπάρχει έλλειψη ποιότητας και δικαιώνομαι στα λεγόμενά μου. Έλλειψη ποιότητας. Η Μόλτε έχει μεγαλύτερη. Σιώπης και Γκαρσία Ματέο. Ωραία. Δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ τον Ποτόν. Ωραία. Δεν κατάλαβες. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε σχολιάσει, θα τα ξανασχολιάσουμε. Ναι. Έχουμε όμως. Εννοείται. Έχουμε όμως στο τηλέφωνο. Ποιον λες να έχουμε? Του Μπουγάτσα, ποιο θα έχουμε. Καλησπέρα, Νίκο. Έλα, καλησπέρα. Τελείωνε. Κλειστρίδα έφαγες πάλι. Καλησπέρα. 10% μπαταρία έχω. 10% μπαταρία έχω. Άιτε. Δεν γίνεται φορτιστή. Να μιλάς εκεί που πρέπει. Να πάρεις μπαταρία. Να μην κάνεις σπατάλη χρόνο στην μπαταρία. Εκεί που πρέπει μιλάω. Απλά με παίρνουν και κάποιοι ενοχλητικοί και με φεύγει η μπαταρία. Και να πάρεις ένα power bank. Power bank. Το έμαθε το power bank. Power bank. Στο χωριό σου είναι το power bank. Δεν ξέρεις τι είναι. Να το έχεις την πλάτη. Ακόμα στο χωριό μου δεν έρθει το power bank. Ακόμα δεν έχει το χωριό μου. Λοιπόν, καλά, δόξα τω Θεώ. Πρώτη σας ευγάλαμε για να μας πεις την άποψή σου, γιατί ο Άρης έχει ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες, έτσι. Όπως είπε και ο Τάσος, έχει διώξει, όχι διώξει, υπάρχει με την παρέτηση του Σάββα Παντελίδη. Υπάρχουν κάποιες προσαφαιρέσεις στο ρόστερ και γενικά έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση. Θέλουμε την άποψή σου, μια που εντάξει. Ναι, Ζάχο, ενώ ξεκίνησε το πρωτάθλημα πάρα πολύ αισιόδοξα. Ναι. Με την πρόκριση με την Λεμεσό, που ήταν πολύ σημαντική και η οποία πρόκριση για μένα θα έπρεπε να ανεβάσει και όλο και άλλο τον αριθμό των διαρχείας, δυστυχώς δεν το ανέβασε. Μετά ήρθε το παιχνίδι με τη Μόλντε, όπου τρία εγκληματικά λάθη του Κουέστα μας έφεραν ένα 3-0 εκεί μέσα και εδώ μέσα έκανε ο Άριστο θαύμα να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Τεράστια συμβολή του Σάββα Παντελίδη σε αυτό το παιχνίδι, τεράστια συμβολή να γυρίσει το παιχνίδι και ο άνθρωπος, αν θυμάστε καλά, συγκινήθηκε όταν έγινε το 3-0, γιατί πραγματικά ήταν κάτι τρομακτικό και με ένα χωριό να παίξεις είναι δύσκολο να το γυρίσει το παιχνίδι. Συγκινήθηκε γιατί ήξερε ότι θα αποκλειστεί και θα φύγει σε δύο εβδομάδες, γι' αυτό έκλαψε. Κατάφερε. Πώς γίνεται στη Μόλτε να φταίει, δηλαδή μόνο ο Κουέστα? Κοίτα τώρα πώς το λέει στον κόσμο. Στη Μόλτε έφταιγε ο Κουέστα στα τρία γκολ και στο Χαριλά αποθέρω τον πατέρα. Δεν είναι έτσι, Ρεσίνικο. Δυστυχώς άλλο ένα λάθος του Κουέστα. Τραγικό λάθος, εγκληματικό λάθος. Η ομάδα έμεινε εκτός του τρίτου. Το Κουέστα πάντως ο Παντελίδης επέλεξε να τον βάλει απέξω. Δεν πήγε μόνο στο Κουέστα η δεκάδα. Συνεχίζει. Αυτή τη στιγμή ο Σάββας ο Παντελίδης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Τεράστιο λάθος για μένα της διοίκησης. Ο προπονητής έπρεπε να στηριχθεί από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος προτίμησε προφανώς για τους λόγους τους δικούς του να μην τον στηρίξει και να τον αφήσει να φύγει, να παραιτηθεί. Τώρα, για ποιους λόγους λες, Νίκο, εσύ? Για ποιους λόγους λες εσύ? Δεν το στήριξε. Σάββα, είδες. Δεν θα ήθελα, Τάσο, να τα αναφέρω τώρα. Αυτά είναι... Εντάξει, άστο, εντάξει. Εντάξει, είναι προαιρετικό. Απλά ρώτησα. Εντάξει. Ξέρω κάποια πράγματα, δεν θα ήθελα να τα πω. Okay. Λοιπόν, κοιτάζουμε την αυριανή μέρα. Η αυριανή μέρα πρέπει οπωσδήποτε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ο Άρης να έχει προπονητή, έτσι, και να μην πάει με τον Βοηθό. Ναι, ρε φίλε, την άποψή σου θέλουμε ποιον προπονητή θεωρείς εσύ. Ευρωπαίο προπονητή, όνομα, αν ρωτάς εμένα, θα ήθελα έναν ξένο προπονητή, ο οποίος έχει δουλέψει στην Ελλάδα και γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, δεν θα ήθελα να πω όνομα, αλλά υπάρχουν τέτοιοι προπονητές οι οποίοι έχουν δουλέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν δουλέψει. Ένα τέτοιο προπονητή θέλω που να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ή αν όχι τέτοιο, ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό όνομα, το οποίο δεν θα υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν οπαδό του Άρη. Νίκο, ο Κούπερ είναι ελευθερός. Ο Κούπερ είναι ελευθερός. Γιατί αυτή τη στιγμή, Τάσο, εάν φέρει ένα προπονητή τύπου Δέλα ή τύπου Ζουνίδη, θα υπάρξει αμφισβήτηση από το πρώτο μάτσο, όπως έγινε
Και στην περίπτωση του Σάββα Παντελίδη, αν θυμάσαι, ναι. Από το πρώτο παιχνίδι που ήρθε ο άνθρωπος, υπήρχε αμφισβήτηση και όλοι τον κράζανε και γιατί έδιωξε στον τεράστιο Πάκο Χολέρα. Ναι, θα υπάρξει αμφισβήτηση από το πρώτο παιχνίδι του Έλληνα προπονητή, είτε λέγεται Δέλλας, είτε λέγεται Ζουνίδης, στους οποίους και τους δύο τους θεωρώ μικρά μεγέθη προπονητικά, έτσι σαν ποδοσφαιριστές και οι δύο σαφώς ήταν καλοί, σαν προπονητές τους θεωρώ μετριότατους. Δεν θα ήθελα ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο πρόεδρος, να πάρει έναν προπονητή αυτού του τύπου, Δέλλα ή... Μία άνω τελεία, αν μου επιτρέπεις, φίλε Νίκο. Πάντως πιστεύω ότι και ο Καρυπίδης και ο Διαμαντόπουλος και όλο το επιτελείο της Παϊάρης, όταν επέλεξαν να φύγει ο Ερέρα και να έρθει ο κύριος Σάββας Παντελίδης, γνώριζαν ότι το ταβάνι αυτού του ανθρώπου σαν προπονητής είναι η πέμπτη-έκτη θέση. Και η πιο καλή ειδικότητα που έχει, ας πούμε, είναι στο να σώνει ομάδες από το να παίρνει τίτλους, ας πούμε. Έτσι θεωρώ ότι το γνώριζαν, έτσι δεν είναι? Ναι, εάν δεν κάνω λάθος, αυτός ο άνθρωπος πήρε ένα χωριουδάκι της Αρκαδίας και το έβγαλε τέταρτο, άνετα κιόλας, στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν πήρε τίτλο όμως. Και την άλλη χρονιά κόντεψε να το ρίξει. Τίτλο δεν πήρε, αλλά ένας προπονητής ο οποίος έχει φιλοδοξία δεν έχει ανάγκη τα χρήματα όπως γνωρίζεις, γιατί έχει περιουσία αφού έχει καταστήματα στην Αθήνα και στον Πειραιά. Όλοι έχουν ανάγκη τα χρήματα, αλλιώς θα κατά τα σπίτι τους. Δεν έχει ανάγκη τα χρήματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί πάει στην Κύπρο τώρα. Έχει φιλοδοξία όσον αφορά να κάνει καριέρα προπονητική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως δεν θέλω να μιλήσω για τον Παντελίδη, γιατί αποτελεί παρελθόν ο Παντελίδης. Μπροστά κοιτάμε. Όχι, βλέπω ότι μια καψουρίτσα τον έχεις, βλέπω. Τον αγαπάς λίγο. Όχι, κάνεις λάθος. Τον κράζω και όλα, όπως λέει. Δεν νομίζω, εγώ που σε παρακολουθώ στενά στα post που κάνεις, βλέπω πολύ κάλυψη και αβάντα στον Παντελίδη. Και στα inbox. Ενώ σε κράζουν οι συνοπαδείς από κάτω, βλέπω σε κράζουν. Αν ήθελα να ήμουν αρεστό σε όλους, θα έλεγα μπράβο πρόεδρε που έδιωξε το λοιμό. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πω. Βλέπω το 80% ρε παιδί μου των συνοπαδών διαφωνούν με αυτά που λες για τον Παντελίδη. Δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι. Αυτό που λέει και ο Ζάχος. Έτσι είπα, αν ήθελα να είμαι αρεστό σε όλους, λοιπόν, θα έλεγα ζήτω ο πρόεδρος που έδιωξε. Εγώ είδα ότι ο Σάββας Παντελίδης έβγαλε την ομάδα μου μετά από 8 ολόκληρα χρόνια στα ευρωπαϊκά σαλόνια, την προχώρησε ένα γύρο από ατυχία και από ένα εγκληματικό λάθος του Κουέστα. 5 χρόνια έλειπες, δεν μπορούσε να βγεις. Εκτός λοιπόν, εγώ δηλαδή είδα την περσινή χρονιά επιτυχημένη. Κοίταξε, εγώ δεν κοιτάζω ένα παιχνίδι. Ναι, κοιτάζω τη συνολική χρονιά. Η συνολική χρονιά, τι έκανε λοιπόν ο Σάββας Παντελίδης? Πήρε μια ομάδα γύμναστη, απροπόνητη, διελειμμένη και την οδήγησε στην Ευρώπη. Αυτό κοιτάζω, φίλε Τάσο. Αυτό σωστό, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αυτό δεν μπορεί να πει τίποτα, ναι. Ο Παντελίδης, αν μπορούσε ή όχι να πάει πιο ψηλά την ομάδα, αυτό είναι άλλο καπέλο. Δεν το λέω, μπορεί και να μην μπορούσε, έτσι. Μπορεί και να μην μπορούσε. Την επόμενη χρονιά δεν κέρδισε τον Όφη, έχασε από τον Βόλο και αποκλείστηκε. Συμφωνώ, αλλά από εκεί και πέρα όμως, επειδή λέμε κοιτάζουμε την αύριανη ημέρα, δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο Δέλλας, ο οποίος ήταν προπονητής στο Πανετολικό. Πες μου εσύ σε ποια μεγάλη ομάδα ήταν ο Δέλλας προπονητής? Στην ΑΕΚ, της ΒΑΜΑ Εθνικής. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι προπονητές οι Έλληνες, εάν θέλεις να πας κάτι παραπάνω, πρέπει να πας προπονητή ξένο και αν είναι δυνατό έναν προπονητή ο οποίος έχει προπονήσει ομάδα στην Ελλάδα και ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Το μίζερο βέβαια. Κανένα σου έρχεται στο μυαλό έτσι που θα ήθελε, ρε παιδί μου, αν υπήρχε. Εμένα με έρχονται δύο προπονητές στο μυαλό, δεν ξέρω αν είναι ελεύθεροι, δεν ξέρω. Ένας είναι ο Βλαντανίβιτς και ένας είναι ο Χιμένεθ. Δηλαδή είναι προπονητές που έχουν παίξει στην Ελλάδα, δεν ξέρω όμως αν έχουν συμβόλαια, αν έχουν ομάδες. Οπότε και σου είπα, δεν είμαι ο άνθρωπος, ας πούμε. Όχι, εντάξει, είπαμε επιθυμία είπαμε. Ρε παιδί μου, είναι στο χέρι. Θες προπονητή που πήρε. Όσον αφορά Τάσο και Ζάχο, τον Κούπερ, σίγουρα ο Κούπερ έχει μεγαλώσει. Παρ' όλα αυτά, εάν ερχόταν ξανά στον Άρη, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ο παδός του Άρη ο οποίος θα αμφισβητούσε τον Κούπερ. Δεν νομίζω, έτσι. Και έχει το 99% τον έχει καψούρα. Έτσι, το 99% του Άρη, του λαού του Άρη τον έχει καψούρα και δεν νομίζω. Πολύ μεγάλο είπες. Εντάξει, ας είναι που είναι 90%, 80%, εντάξει. Πρόσεξε, εγώ τον είχα για κοντά στα 70 τον Κούπερ, τώρα πάτησα 64 είναι ο Κούπερ, 67 χρονών ήταν ο Ρεχάγκελ, αν δεν κάνω λάθος, με την Εθνική όταν πήρε το Euro. Αν μου έλεγες, θα σου έλεγα 70 ότι είναι ο Κούπερ, αλλά 63 τον βλέπω εδώ.
Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Τώρα, καλά, δεν έρχεται. Το θέμα είναι, Ζάχο, το θέμα είναι, Ζάχο, να έρθει προπονητής που θα έχει την εκτίμηση, το σεβασμό πρώτα όλης της κοινής γνώμης, δηλαδή να μην υπάρχει αμφισβήτηση από το πρώτο μάτς, και επίσης και των παικτών. Άλλο να γυρίζει στον πάγκο π.χ. ο Τόνσο ή ο Μαρτίνες ή ο Ματίγια και να βλέπουν, ας πούμε, τον Κούπερ ή έστω τον Χιμένεθ, και άλλο να γυρίζει στον πάγκο και να βλέπουν τον Ουζουνίδη. Νομίζω υπάρχει μια διαφορά, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Αυτοί οι δύο που λες όμως για Χιμένεθ και Ιβίτς νομίζω ότι είναι πανάκριβοι. Γιατί άμα σε ρωτήσω πόσο έπαιρε ο Παντελίδης στον Άρη και πόσο έχουν χρηματιστεί οι Ακάδες. Έχουν μεγαλύτερο. Δηλαδή τώρα σου πω ότι ο Ιβίτς είναι στην Αραβία. Ωραία, άμα θέλετε, φίλε, να κάνεις την υπέρβαση, κύριε Καρυπίδη, θα βάλεις το χέρι στην τσέπη. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Βλέπω εδώ, βλέπω εδώ, άκουσα με, βλέπω εδώ τώρα, στο Ουσμπεκιστάν είναι ο Κούπερ, έτσι λέει η εγκυκλοπαίδεια, στο Ουσμπεκιστάν. Τώρα, ναι, 2018 λέει, ναι. Εκεί είναι, δεν ξέρω αν έχει και ομάδα πλέον, βασικά. Ο Χιμένεθ πόσο έπαιρνε στην άκρη, παιδιά? Νομίζω κανένα 600 έπρεπε να έπαιρνε. Δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να είναι και το ίδιο το κασέ τώρα το Χιμένεθ με αυτό που ήταν πριν. Εντάξει, και αυτά είναι... Απλά σου λέω, Ο Σάββας ο Παταλής πόσο έπαιρνε, κανένα 200? Κάπου εκεί πιστεύω. Δεν ξέρω πόσα έπαιρνε. Το θέμα είναι ότι αν θέλει ο πρόεδρος να κάνει την υπέρβαση, θα πρέπει να πάρει ένα προπονητή, πρόσεξε με, θα σου πω, το οποίο το συμβόλαιο να είναι μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. ο Ιντέγια παίρνει 500. Εάν ο προπονητής σου παίρνει 100, ο Ιντέγια θα τον πει ένα μικρούλι. 100 χιλιάρια και βγάζει με ένα γλώσσα. Κατάλαβες. Δηλαδή, έχεις είναι. Δίκιο. Όταν έχεις δίκιο στο όταν λέει, εσύ δίκιο σε λέει, σαν να γνωρίζεις. Ας σου έτσι δεν κάνω. Δεν μπορεί ο προπονητής να παίρνει 100.000. Και ο Ιντέγια ή οποιοςδήποτε Ιντέγια να παίρνει 100.000. Μπουγάτσα, άκου λίγο, άκου λίγο. Εγώ αυτό το έζησα. Είχα προπονητή τον Ντούντορ και είχα τον Μπερμπάντοφ το 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τι άσε πει τώρα, ο Τούντορ να κάνει παρατήρηση στον Μπερμπάντοφ. Άντε κατούρα στα αυγούς να τον πήρε. Τον έλεγε, άσε άντε πέσει στην Μπιούγκρε. Βέβαια ο Τούντορ σαν παίκτης δεν ήταν μικρό όνομα, τεράστιο όνομα ήταν. Στην Γιουβέντους ήταν, Champions League έχει πάρει. Ναι, εντάξει, με αυτή τη λογική και τώρα... Και τώρα τον Ζιντάν που είναι στη Ρεάλ να μην τον δείτε. Τι θα πει άλλο παίκτης προπονητής? Προσωπικό τα λέμε. Άμα θα ρωτήσεις 100 Ευρωπαίους, ποιο ξέρει, τον Ντούντορ ή τον Μπερμπάντοφ, οι 98 θα σε πούνε τον Μπερμπάντοφ. Λοιπόν, ωραία. Και τελευταίο πριν κλείσουμε, μας είπες τέτοια. Πες μας τώρα και για το opening party του Εσκομπάρ. Εντάξει, το opening ετοιμαζόμαστε. Σάββατο εγκαλεσμένος όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, ανεξαρτήτως βέβαια συλλογικών προτιμήσεων. Αυτό έλειπε, δεν υπάρχει εδώ πέρα στο Σκομπάρα ένα μαγαζί, όπως ήρθατε και το είδατε. Ναι. Πλέον δεν είναι το καθαρό σπορ καφέ όπως ήταν το παλιό. Είναι μαγαζί, είναι καταρχήν, έτσι. Ναι, είναι μπαρ, είναι φοβερό μαγαζί, με μουσική χωρίς πρόβλημα στον ήχο, μουσική δυνατά μέχρι τις πρωινές ώρες. Κάνουμε μια προσπάθεια έτσι να κάνουμε κάτι ωραίο στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Το είδα πάρα πολύ μελετημένο το μαγαζί. Δηλαδή είδα ότι είναι φτιαγμένο για όλα τα γούστα. Δηλαδή μπορεί να έρθει και το ζευγαράκι να κάτσει να γουστάρει όμορφη ποιοτική μουσική με καθαρά ποτά, με σπέσια συνοδευτικά. Υπάρχει, είδα και μπέργκερ και πίτσα και από όλα. Δηλαδή φαγητό έχει και φαγητό. Τρία πιάτα κτλ. Αλλά είδα και για τον οπαδό, για τον φίλαθλο, ότι υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος χωρίς να ενοχλεί τους παραδίπλα, ο οποίος μπορεί να κάτσει να καραγουστάρει την ουσκάρα του, την περάκλα του, σε ένα χώρο που θα είναι με πολύ μεγάλες οθόνες και να απολαμβάνει με την παρέα του τα ματσάκια. Είναι πανέξυπνη η κίνηση που κάνατε επιχειρηματικά, και εσύ και ο Μανώλης, και συγχαρητήρια. Πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με το Σκομπάρ, το νέο. Μπουγάτσα. Πιστεύω, χωρίς να θέλω τώρα να πω, εντάξει, να ευλογήσω τα γένια μου, νομίζω ένα στολίδι, είναι ένα στολίδι αυτή τη στιγμή, το είδατε κι εσείς. Είναι ένα στολίδι, μακάρι να πάμε καλά, να μας στηρίξει ο κόσμος. Εντάξει, το θέμα είναι, σου είπα, ότι να φεύγει ο κόσμος ευχαριστημένος από το μαγαζί, έτσι, και να έχει διασκεδάσει, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το Σάββατο πρέπει να είμαστε ενδεδειμένοι κατάλληλα, ή θα μπούμε μέσα, ή θα μας βγάλει η πορτιέρες έξω. Το Σάββατο χωρίς υπερβολή περιμένω πάρα πολύ κόσμο, παιδιά, δηλαδή περιμένω πολύ κόσμο να φύει και να μας τιμήσει, και ο κόσμος ο οποίος θα έρθει πρώτη φορά και θα δει το μαγαζί, άλλωστε έχουμε δύο εβδομάδες που δείχνουμε, και πιστεύω να αρέσει το μαγαζί, που θα το δουν και από κοντά,
στον κόσμο και να το κάνουν στέκια, ας πούμε, κατάλαβες έτσι. Κράτα. Όσον αφορά ντύσιμο, χωρίς κουστούμι και γραβάτα, δεν θα μπεις μέσα. Ναι. Εσύ, ξέρεις, ναι. Εγώ, κουστούμι και γραβάτα, ναι. Τελευταία φορά που φόρεσα, ναι, Μπουγάτσα, τελευταία φορά που φόρεσα γραβάτα ήταν για να πάρω το απολυτήριο, να βγω τη φωτογραφία, Μπουγάτσα. Ψέματα, λες. Στην επιτυχιακή μαρμίτα, στην τηλεοπτική δεν φόρεσα. Να χαθείς, να χάνεις. Όχι, δεν είχα φορέσει. Δεν είχα φορέσει. Ο Τσίπρας ήμουνα, δεν είχα φορέσει. Εσύ το είπες κιόλας. Κάνεις τον Τσίπρα, μου είπες. Επίσης, άμα επειδή είστε φιλαράκια του Κωστή Ραυτόπουλου και οι δύο, αν θέλετε μπορείτε να τον πείτε και αυτό να έρθει παρέα. Λείπει, Σαντορίνη. Εσύ δεν είσαι φιλαράκι του δηλαδή. Καλά σου λέει. Καλά σου λέει. Εγώ φίλε, αν σταματήσει. Εμείς θα το καλέσουμε για σένα. Αν δεν σταματήσει να ερωνεύεται και να χλεβάζει τον Άρη, δεν μπορεί να γίνει φίλος μου. Σόπα ρε φίλε, δηλαδή πέντε χρόνια που πήγαινε στην εκπομπή του δεν ερωνευόταν και δεν χλεβάζει τον Άρη. Απαντούσαμε όμως. Το ίδιο πρέπει να πω και εγώ και ο Ζάχος τότε. Συγγνώμη. Καταρχήν θυμάσαι πως έφυγα εγώ και πότε έφυγα. Εγώ έφυγα το Γενάρη του 9. Θυμάσαι το λόγο που έφυγα. Ο λόγος που έφυγα ήταν σε βαρέθηκα να χλεβάζεις και να ερωνεύεις τον Άρη. Σε βαρέθηκα. Ναι. Δηλαδή δεν άντεχα. Όχι. Δικαιολογημένο. Άστο. Δεν βαριέσαι στα 5 χρόνια. Θα μπορούσε να έχεις βαρεθεί στα 2 χρόνια. Όχι, στην αρχή δεν ήταν τόσο χλεβαστικός, Τάσο. Δεν ήταν τόσο. Αν δεις εκπομπές του 7, αν δεις εκπομπές. Ωραία, ο Ζάχος είναι δίπλα. Εάν δεις εκπομπές του 5 και του 6, δεν ήταν. Μιλούσε για τον Άρη. Δεν ήταν και αυτό, Νίκο, αλλά δεν την αντέχατε. Δεν την αντέχατε. Εσείς θέλατε μόνο να πηγαίνετε τον τρέγια κουβαδάκια και φτιαράκι με τσουγκράνα που δεν έβγαινε ο ΠΑΟΚ Ευρώπη και βγαίνατε εσείς με τον Μπάγεβιτς και να μου φέρετε πίτσες. Όταν πηγαίνατε καλά ήταν μια χαρά. Όταν φάγατε όμως την Εξάρα και σας έφερα τα λουκάνικα λουκατόνικ να πούμε από τον Εξαπλάτανο, εκεί άρχισαν να πούμε οι αναγούλες. Εγώ έπαιρνα. Εγώ έφαγα, εσύ δεν έφαγες. Εγώ μια χαρά τα έφαγα, ήταν πολύ πεινούσα κιόλας. Δεν μου αρέσουν εμένα οι ύβρις προσωπικά και η κακοπροαίρετη καζούρα. Η καλοπροαίρετη καζούρα, εσάς σας τη δέχομαι, κάνεις λάθος για το ξέρεις αυτό. Είμαι άνθρωπος με χιούμορ, με γνωρίζεις χρόνια, δεν έχω πρόβλημα με την καλοπροαίρετη καζούρα, έτσι. Και επίσης ο Ραπτόπουλος, μην ξεχνάς και κάτι, έτσι, ο Ραπτόπουλος είναι δημοσιογράφος. Δηλαδή δεν μπορείς... Δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι δημοσιογράφος. Εντάξει, τόσα χρόνια δεν έχει πτυχίο, αλλά μπορείς να τον πεις δημοσιογράφο. Μπορείς να τον πεις, όπως λέμε, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αυτός είναι δημοσιογράφος χωρίς πτυχίο. Λοιπόν, αλλά μπορείς να τον πεις... Δεν μπορείς, Ζάχο, να ερωνεύεσαι και να χλεβάζεις συνέχεια. Εμείς γι' αυτό ήμασταν εκεί για να πάμε. Για να απαντάμε, γι' αυτό ήμασταν εκεί, Νίκο, εντάξει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σου είπα, αν αλλάξει στάση και αυτά, θα γίνει φίλος μου. Δεν μπορώ να είμαστε. Να μου έχει πει ένα φίλος μου. Φίλος δεν έχει. Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν έχω. Έχω φίλος μου. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο τρόπος προσέλκυσης πελατών και ακροατών του Θούβου. Είναι αυτός. Είναι αυτός η πρόκληση. Αυτό γίνεται εδώ 25 χρόνια και δεν. Να σου πω κάτι. Όπως το λες εσύ, έτσι μου έρχεται και εμένα πραγματικά καμιά φορά γιατί φεύγω από τη δουλειά του μεσημέρι και ψήλω ακού. Ειλικρινά με έρχεται να πάω στο στούντιο και να το δώσω δύο καρπαζιές με στα μούτρα. Ειλικρινά που τον ξέρω, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια και έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές. Έτσι. Αλλά και από την άλλη. Και για ρετσίνα. Και έχεις βγει και για ρετσίνα και για ποτό μαζί, βέβαια. Και εσύ έχεις βγει για ρετσίνα και για ποτό. Εγώ δεν λέω. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Δεν σου είπα ότι είναι εχθρός μου. Δεν σου είπα ούτε θεωρώ εχθρό μου. Ίσα-ίσα το συμπαθώ. Όπως το είπες, είπες ότι εμείς τον έχουμε κολλητό και εσύ ξέρω εγώ απέχεις. Δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ τον έκανα μπουκα, εγώ παράτησα την εκπομπή μας, εγώ με τον Ζάχα, και τον έκανα μπουκα γιατί με έβριζε ένα τέταρτο. Χαριτολογώντας το είπε, εντάξει. Δεν είναι χαριτολογώντας αυτά, φίλε. Α, ο Νίκος. Ναι, ο Μπουγάτσας. Ναι, γιατί ο Θουβού δεν το είπε χαριτολογώντας. Ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας. Όταν αναέρεσε και τα πήρε όλα πίσω στον αέρα, τότε. Μπουγάτσα. Έλα. Μπουγάτσα, κράτα μπουκάλι λίμπερο. Θα έρθει. Ναι, μπουκάλι λίμπερο. Ελπίζω να έρθει και ο διπλανός σου, Πώς δεν θα έρθει. Θα συναρθείς έτσι. Και όχι μόνο. Και υψηλές παρουσίες θα σου έχω. Υψηλές. Έγινε Νίκο, τα λέμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε και τις γραμμές. Θα πούμε και εμείς τα θεματάκια έτσι. Θα μιλήσουμε και με τον κόσμο. Το 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια θα είναι ενεργό. Έτσι. Τι. Ωραία, τώρα είδα. Λοιπόν, φυσικά θα πούμε και 2-3 ειδησούλες
Όπως με ρώτησες και για τον προπονητή του Άρη, λύθηκε και η συνεργασία με τον Γιουνές. Αποτελεί παρελθόν από τον Άρη. Ένα συμβόλαιο, βαρύ συμβόλαιο για τον Άρη. Εντάξει, τα θετικά του έχει και τα αρνητικά του. Θα σχολιάσουμε αυτά εσύ και εσύ για ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, κοίτα. Δεν μπορεί να έχει ο Άρης τόσο βαρύ οικονομικό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Το είπαμε κι άλλο. Ήταν πάνω από 200 χιλιάρικα. Βέβαια. Οπότε αναζητούνται τώρα λύσεις και υπάρχουν και κενά, όπως το αριστερό άκρο της άμυνας, το οποίο δεν έχει καλυφθεί και δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά με αυτή την περίπτωση. Οι μεταγραφές έχουν τελειώσει, νομίζω είναι μόνο των ελεύθερων παικτών μέχρι 10 ή 15 Σεπτεμβρίου, δεν θυμάμαι. Μέχρι 15, καλά το θυμόμουν. Οπότε θα αναζητηθούν λύσεις από εκεί. Πάμε στο διάλειμμα όμως, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Θα μπείτε κι εσείς την άποψή σας σε λίγο στο Λίμπερο 107,4. Αυτό σου εύχομαι. Να μην βγάλει ποτέ γέλιο το προσωπάκι σου μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Ασύχαμα. Μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Να μην βγάλει γέλιο. Αυτό σου εύχομαι. Συχαμένε. Αυτό σου εύχομαι σε ένα μάστορα. Δεν είδες την καρατιά του Γεωργιάδη, είδες φάουλ εκεί πέρα. Εντάξει. Μέχρι να πεθάνεις. Αυτό σου εύχομαι. Να μην βγάλει ποτέ γέλιο το προσωπάκι σου μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Ασύχαμα. Μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Να μην βγάλει γέλιο. Αυτό σου εύχομαι. Συχαμένε. Αυτό σου εύχομαι σε ένα μάστορα. Δεν είδες την καρατιά του Γεωργιάδη, είδες φάουλ εκεί πέρα. Εντάξει. Τώρα με πιο τι. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Είσαι μαλάκας, έτσι πω. Δεν μπορώ, εντάξει. Εγώ εσένα βλέπω και γελάω, δεν μπορώ. Θέλω να σεβαστώ τα παιδιά, αλλά δεν μπορώ. Όχι εντάξει, γιατί γελάς μία ώρα. Είπε τώρα έκανε τέτοιο και γελάς. Τι έκανα, κλαίω μωρέ. Να μην κάνεις τίποτα, ανέφραστος να είσαι. Κατέβασε τα παντελόγια, σε πήδησε ο Ολυμπιακός. Ο υπόπτης φταίει, φελέ. Νερό. Εκεί τώρα, μα συνεχίσουμε. Μα με βγάζει από τα ρούχα. Αν συνεχίσουμε έτσι. Σταματήστε. Η άποψή μα είναι. Όχι, ρεμίστε, μα δεν μα είναι. Τελείωσε, εντάξει. Η άποψή μα είναι. Άμα θε να λέμε τι δικέ σου απόψει, να μην πει ότι θε. Το πάγε που τον έπιασε. Το φίλο τον είχε πηδήξει. Άκουνα. Τότε μπα έβγαλε τα τεμπά. Σιγά κουνά. Τα τεμπά έβγαλε. Άκουνα. Το πάγε που κατέβασε τα παντελόνια. Καραγκιόζει. Άντε καραγκιόζει. Το πάγε που δεν το πήρε τίποτα. Και οι δυο με τα μούτρα. Άκουνα. Σε αυτό πάγε μη. Λοιπόν. Στάσου λίγο. Φταίει ο Μπάγεβιτς. Λοιπόν, δεν μου αρέσει ο τόνος. Άκου να δεις. Άμα ο Μπάγεβιτς, ρε. Ναι, ο Μπάγεβιτς. Ναι, ο Μπάγεβιτς. Κάτσε λίγο, ρε. Άμα ο Μπάγεβιτς καθόταν πίσω, έδινε χώρο στον Ολυμπιακό και έχανε ο Άρης. Θα έλεγε τα έργα. Θα με έλεγε σήμερα ότι φοβήθηκε το μάτσο ο Μπάγεβιτς. Πριν το μάτσο είπα. Θα το έλεγες, ρε. Πριν το μάτσο είπα. Πριν το μάτσο είπα. Τι είπες πριν το μάτσο. Ένα απίστευτο σε κουμπές τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Βάλτο λίγο από την αρχή. Μισό λίγο από την αρχή. Βάλε το γουστάρο, ρε φίλε, κλαίω. Μέχρι να πεθάνεις. Αυτό σου εύχομαι. Να μην βγάλει ποτέ γέλιο το προσωπάκι σου μέχρι να πεθάνεις. Εγώ λέω νερό, παίρνει νερό, λέω. Ασύχαμα. Μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Να μην βγάλει γέλιο. Σύχαμα. Αυτό σου εύχομαι. Συχαμένε. Αυτό σου εύχομαι σε ένα μάστορα. Δεν είδες την καρατιά του Γιωργιάδη. Απίστευτες εκπομπές. Αυτό πότε είναι, μετά το τελικό στο Καρτατζόγλιο, Άρης Ολυμπιακός 0-2. Μία μέρα, την επόμενη μέρα. Την επόμενη Σάββατο ήταν τελικός, Κυριακή ήταν η εκπομπή. Το 8, το 9, πότε είναι αυτό. 7. Το 7. Τι γέλιο ρε φίλε, την εκπομπή. Τι απίστευτο γέλιο. Κάτσε να πάρουμε τον φίλο. Λοιπόν, 23-10, 2-87 και 3-8, ανοίγουμε τις γραμμούλες. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυφακούτε. Ναι, είχε πολύ γέλιο φίλε. Εντάξει, θα βάζουμε έτσι αποσπάσματα από παλιές εκπομπές. Τώρα είχαμε και τον Νίκο, μωρέ, γι' αυτό. Γιατί εντάξει, είναι ράδιο Μαρμίτα εκπομπή, πρέπει να ακούγονται και οι παλιές πετυχημένες, θέλουμε να πιστεύουμε, εκπομπές τηλεοπτικές, γιατί ήταν μια πενταετία και πραγματικά γράψανε ιστορία από ό,τι λέει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Καλησπέρα. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ο Μελισσοκόμος. Γεια σου, ρε Γιώργα. Να το ακούω αυτό στο τηλέφωνο όταν παίρνω στην εκπομπή και κάνει να νιώθω νοσταλγία, έτσι. Πότε ξεκινάει η ρεση, γιατί εμείς νομίζαμε. Κοίταξε, εγώ νόμιζα έβαλα παιδιά... να δω και. Όχι. Τα παιδιά ξεκινάνε λογικά 8 ή 15, δεν ξέρω. Α, εγώ νόμιζα την προηγούμενη ασφαλή, αλλά αυτό ξέρω ότι είναι Σαντορίνη, οπότε δύσκολα. Ναι, ή τώρα δεν ξέρω, ή αυτή την Κυριακή θα ξεκινήσουν ή την άλλη. Ναι.
Okay. Λογικά. Τα παιδιά γιατί λες, δεν θα είσαι εσύ δηλαδή. Όχι, όχι. Εγώ με πόνο ψυχής πήρα μεγάλη απόφαση μετά από 6 χρόνια να σταματήσω. Άστα, καθόλου δεν θα πηγαίνεις δηλαδή. Γιώργο. Πολύ σπάνια, ξέρεις τι. Είναι αυτό που τον εξηγούσα και τον Ραπτόπουλο. Ναι. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί. Πέρσι τρεις και έχω κάτι απίστευτα ωράρια. Τρεις φορές με πήρε ο ύπνος στο τιμόνι πέρσι, τρεις Δευτέρες. Μπορώ να σε καταλάβω, φίλε, 5 χρόνια τελειώναμε 2-3 πηγαίναμε σπίτι και ξυπνούσα 6 ώρα το πρωί. Μπορώ να σε καταλάβω. 2,5 τελειώναμε. Δεν είναι το θέμα. Και πολλές φορές πηγαίναμε για κανένα σουβλάκι ή για κανένα μπύρα και πηγαίναμε 3-4 σπίτι. Το θέμα δεν είναι τι ώρα θα τελειώσεις. Είναι αυτό που το λέω τον Κωστή και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει γιατί ξυπνάει πιο αργά. Το θέμα είναι ότι επειδή είσαι σε επαφή με τον κόσμο, υπάρχει κόντρα, το να τ' άλλο έχεις περένταση. Δηλαδή με το που γυρνά σπίτι, δεν σε παίρνει αμέσως ο ύπνος, όσο κουρασμένος και να είσαι. Σωστό. Ένα δίκιο το έχεις, έτσι. Σωστό. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή τώρα, αν με ρωτήσεις, ειλικρινά το έχω μετανιώσει, ας πούμε, που σταματάω, αλλά πρέπει να βάζουμε τη λογική πάνω από το συνέστημα. Εντάξει, δεν νομίζω. Αν φοβήσεις κάποια στιγμή να πας, θα πας. Εντάξει, εγώ να σου πω, συμφωνώ με τον Γιώργο, γιατί πρέπει να υπάρχουν και, βέβαια, να γίνεται ανανέωση προσώπων, να σου πω την αλήθεια. Αλλά να είναι και άνθρωποι που θα έτσι να έχουν να προσφέρουν κάτι, ρε παιδί μου, εντάξει. Να έχουν να δώσουν. Έχω κουραστεί τα τελευταία χρόνια και εγώ έπιανα τον εαυτό μου πολύ κουρασμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό πάμε το θέμα μας. Τώρα πάμε στα δικά μας. Κακά τα ψέματα, Γιώργο, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Και ούτε είμαι φαντασμένος ή ψώνιο, αλλά δεν το λέμε εμείς. Εκείνες οι εκπομπές εκείνης της πενταετίας έμειναν, παιδί μου, στην ιστορία. Ήταν άλλο το στυλ, ναι. Άλλες εκπομπές τώρα, εντάξει. Είχε δέσει το γλυκό πολύ διαφορετικά. Εννοείται αυτό, δεν συγκρίνεται αυτό. Αυτό και εγώ που είμαι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, το λέω σε όλα τα παιδιά που μετά από εσάς είμαι ο πιο παλιός, με 6 χρόνια εκεί. Ξέρω, το ξέρω. Και τους το λέω ότι δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ας πούμε. Mm-hmm. Κοίταξε, ο Κώστας πάνω σε αυτό το θέμα, το έχω ξαναπεί και το πω μια φορά στον αέρα. Δοκίμασε κάτι μεικτό, να πιάσει ένα μεικτό σύστημα. Εντάξει, δηλαδή έφυγε μόνο αυτό ότι φωνάζουν ο τρεις φίλους οι οποίοι μιλάνε για ποδόσφαιρο. Πήγε να το κάνει σε πιο γενικού πλαισίου. Πιστεύω ότι είδε απλώς ότι δεν θα τραβούσε αυτό το ποδοσφαιρικό. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο. Εγώ δεν το έκανα ποτέ για τη δουλειά, ήταν μόνο για την πλάκα μου. Ωραία, ούτε πήγαινα εκεί να πω. Εμείς το ξέρουμε πράγμα αυτό. Όπως και εμείς πηγαίναμε για την πλάκα μας. Έτσι ακριβώς. Τώρα, καταρχήν πήρα να ρωτήσω το φίλο μου τον Ζάχο πρώτα. Πάμε. Τι έγινε, ρε φίλε, με τον Παντελίδη? Τι έγινε? Γιατί δηλαδή αυτός πέρσι, αν θυμάστε καλά, και θα το θυμάται και ο Τάσος, όταν ήρθε ήταν αυτός που έβαλε σε τάξη τα πράγματα, που σε σχέση με το προηγούμενο έκανε την καλύτερη προπόνηση γιατί η ομάδα ήταν αγύμναστη, και το ένα και το άλλο. Εγώ είχα πει ότι αυτός είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δεν είχε κάτι ποτέ σε ομάδα από την αρχή. Πάντα ερχόταν κάτι σαν τον Αναστασιάδη, ρε παιδάκι μου. Ξέρεις, και ο Αναστασιάδης ερχόταν ως δεύτερος, δηλαδή ως συνέχεια του πρώτου να συμμαζέψει. Και όποτε ξεκινούσε μια ομάδα, με ξέρεις, τον Πλατανιά, ας πούμε, και μια φορά που μας έφτασε μέχρι στο τέλος, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν το έχει δηλαδή ο Αφρικανός. Ωραία. Εγώ για να σου απαντήσω, είναι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, έτσι, ότι έχει χάσει τα αποδυτήρια. Δεν είναι, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Δηλαδή, πες και ότι ο Άρης ξεκινούσε με 2 νίκες. Δηλαδή, πιστεύω ότι στην ίδια θέση πάνω κάτω που θα τερμάτιζε, αν είχε κάνει 2 νίκες, θα τερματίσει και τώρα. Δεν νομίζω να. Έτσι λέω εγώ, έτσι μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, καλά. Έτσι. Οπότε δεν νομίζω να είναι αυτός ο λόγος μόνο της απομάκρυνσης. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτός. Διατηρούσε μια πολύ φιλική σχέση και συνεργασίας με τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον εκτελεστικό διευθυντή. Οπότε το ένα φαίνεται το άλλο. Κατάλαβα. Δεν ξέρω. Τώρα δεν είμαστε και μέσα. Ναι. Γιώργο, δεν τα ξέρουμε και από τις παραμέτρους αυτές που φαίνονται και κάποια πράγματα που μπορούμε να μάθουμε λίγο πολύ, έτσι. Τώρα να πάμε με τον άλλο φίλο μου, τον Τάσο, να πούμε για τα δικά μας λίγο. Ναι. Τάσο, δεν θέλω να γίνω ούτε κακός, ούτε γκρινιάρης, ούτε τίποτε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι και ο δικός μας ο προπονητής είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δοκιμάζει να παίξει κατ' εμέ ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς ήθελε μεταγραφές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και αν δεν ήθελε μεταγραφές, γιατί έγινε αυτό το κάζο με την Ευρώπη και έχεις πρόβλημα με το financial fair play, αυτό το σύστημα το οποίο παίζουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα εδώ και μια διετία, δεν είναι εύκολο να αλλάξει μέσα σε 2 μήνες. Ιδίως όταν. Συμφωνώ. Ιδίως έπρεπε να το περάσει πιο σταδιακά. Δηλαδή, αν θέλει να παίζει το 4-4-2, από το 4-2-3-1 μέχρι και το 4-3-3 που εφέρμοζε ο Λουτσέσκου, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό το σύστημα από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε από τον ένα μήνα στον άλλο. Ιδίως όταν υπάρχουν κρίσιμες αναμετρήσεις και ο σύλλογος πρέπει να πάρει κάποια έσοδα για να καλύψει
κάποιες μεταγραφές, κάποιες ανάγκες που έτσι, έχει. Αυτό είπα και εγώ. Δεν έπρεπε να ρισκάρει τον έναν τον μεγάλο το στόχο που ήταν άστο του Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι πέσαμε και με δύσκολο αντίπαλο. Αλλά που και εκεί μπορούσαμε να περάσουμε, είδαμε τι έγινε, μην τα ξαναλέμε. Στο δεύτερο δεν έπρεπε να πάρουμε αυτό το ρίσκο. Δηλαδή παίξαμε κυριολεκτικά με τη φωτιά. Ήτανε... Έχασε και ο ίδιος την ευκαιρία με τα λεφτά, γιατί αν υπήρχαν λεφτά, θα έφερνε παίκτες οι οποίοι θα τέριαζαν σε αυτό το σύστημα και θα βλέπαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ήτανε κάκιστος ο ΠΑΟΚ και στα, και στα δύο μάτς. Ναι. Τέλος μα και με τον Πανιόνιο εγώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι Πανιόνιο τώρα. Με τον Πανιόνιο πήγα στο γήπεδο, πάλι δεν έμεινε ευχαριστημένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Γιώργο. Πορεύεσαι με αυτούς που έχεις. Και αν μπορέσει να πάρει κανένα δανεικό, ξέρω εγώ, να ενισχυθεί, περιμένεις να έρθει και ο Βιερίνη, ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ για να προσπαθήσεις να κάνεις το καλύτερο μπορείς. Γιατί βλέπεις όλα φέτος και η τύχη και οι κυβερνήσεις και όλο το σύμπαν είναι με το γάβρο. Φέτος, εντάξει, όπως πέρσι κάποια και αν καταφέρεις να κάνεις κάτι παρόμοιο με το περσινό ή έστω ένα από τα δύο, θα είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από την περσινή. Γιώργο, έχουμε πολλές γραμμούλες. Ναι, κάτι τελευταίο λίγο στα γρήγορα. Ναι, 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 ναι. Έχετε άποψη για Εθνική Ελλάδος μπάσκετ? Την είπαμε, στην, το αρχή. Είπαμε στην αρχή. Α, εντάξει, αφήστε ναι, τότε. Αφήστε. Ναι, ναι, όποτε ναι, ναι, θέλεις, περνάς και από εδώ, έτσι δεν σε νοείται. Όποτε θες. Εσείς που είστε πιο νωρίς, λογικά θα τα πούμε κάποια φορά. Όχι, okay. Γιώργο, ρε. Έγινε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σου, ρε Γιώργο, με δυσοκόμε. Καλό βράδυ. Στους επόμενους φίλους, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, ναι. Το παίζω πολύ άγρια το στοίχημα στη United, έτσι. Ο Χρήστος, όταν σου είπα ότι είναι καφενείο United, με έλεγες 4-0 και για πρωτάθλημα μου έλεγες. Σου λέω είναι καφενείο. Τι, δεν είναι. Παίζουν πολύ άσχημα το στοίχημα με τις μικρές ομάδες. Θα δεις τα ντέρμπι τα αποτελέσματα. Δηλαδή, φάω και 5-0 από τη Λίβερπουλ, θα σε πω έχεις δίκιο. Δηλαδή, ένα λεπτό. Παίζουν οι παίκτες της Manchester στοίχημα, δηλαδή λες. Όχι, οι ιδιοκτήτες. Α, οι ιδιοκτήτες. Αυτοί οι Αμερικανοί. Δισεκατομμυριούχοι είναι αυτοί. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, το ξέρεις νομίζω. Ναι. Ποιος ξέρει εκεί στην Αθήνα στο παράνομο τι γίνεται. Λοιπόν, δεν μου λες, επειδή για τις εκπομπές που λέγατε εκεί, τις παλιές. Ναι. Ναι, έχει κρατηθεί, υπάρχουν δηλαδή εκπομπές και με τα μέλια και με αυτά. Με τα μέλια δεν ήμασταν. Με τα μέλια ήταν ο προηγούμενος, ο Γιώργος. Εμείς ήμασταν σε ό,τι γινόταν αυθόρμητο. Το μέλι... Το πήρε, το έφερε ο Γιώργος προηγουμένως που είναι μελισσοκόμος στο παιδί και κάνει παραγωγή μελιού. Κάτσε καλά μέλι. Ναι, και όντως ωραίο γιατί δοκιμάσαμε, έχουμε πάρει και είναι κάτσε καλά. Και το πήρε ο άλλος και το έκανε με το δασλαμά. Εντάξει, δεν ήμασταν εμείς αυτό. Λοιπόν, για τον Άρη, εκεί που νόμιζα ότι θα βγει τρίτος τώρα, να θεωρώ. Τι τρίτος, τρίτος. Να περάσει την ΑΕΚ δηλαδή, λες. Ναι, εκεί που τον υπολόγιζα. Δύσκολα. Τώρα με αυτά που έκανα να θεωρώ. Δύσκολα. Έβγε Παντελίδες. Δύσκολα. Ναι, και αυτό που είπε ο προηγούμενος για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βασικά τάσο τι κάναμε. Το πρώτο μάτς εκεί, όχι την τελευταία φάση. Γενικά όλο το πρώτο μάτς το πήρα ψέπιστα. Εκεί έγινε η ζημιά. Ναι, όχι την τελευταία φάση. Εγώ δεν την εντάξει, έγινε βλακεία. Δεν έγινε εκεί η ζημιά, φίλε. Στην Τούμπα έγινε ζημιά που έφαγε σε τρεις φάσεις δύο γκολ. Όχι. Ξέρεις που το πάω εγώ. Παίζεις πρώτο μάτς εκεί. Ναι. Έχασε ένα 0-94 με βλακεία σου αμυντική. Okay. Μα άλλο λέω, βάλε, πες δυνατά αγόρι μου, κάτω 0-2, εκεί είναι τέλειο στην πρόκριση. Εντάξει, δεν το έκανες, δε φίλε. Δεν το έκανες. Ήσουν απογοητευμένος από τον Άγιαξ, είχες στο μυαλό σου αλλού, okay, δεν το έκανες. Το έκανες στην Τούμπα στο 48, το γυρνάς από 0-1 σε 1-2 και εκεί λες θα τους βάλω 5 γκολ τώρα τους ανύπαρκτους. Και κάνουν μια φάση κολόφαρτη, σου βάζουν το 2-2 και γυρίζει όλο το μάτς. Κάνεις το 3-2, δεν μπαίνει μπάλα σε δύο φάσεις που έκανες μετά και δεν σου δίνει και το πέναλτι. Δεν σου δίνει και το πέναλτι. Όταν δεν σου πάει το μάτς, δεν θα σου πάει και ο διαιτητής, να ξέρεις, θα είναι όλα κατά σου. Έγινε στραβή, γεια σας. Εντάξει, ο Γαύρος πήρε τρία λιμά, πήρε τα εκατομμύρια και μια χαρά. Με το ΒΑΡ τώρα τι γίνεται, Γαύρο ΒΑΡ είναι? Τώρα το ΒΑΡ. Πραγματικά τώρα βλέπω εδώ. Το ΒΑΡ πιστεύω ότι θα αδικηθούν και θα ευνοηθούν όλοι. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτό πιστεύω. Ναι. Αλλά έως τώρα υπάρχει ένα δώρο τρίποντο, θα το πω εγώ, όχι δίποντο. Τρίποντο υπάρχει δώρο στο Ολυμπιακό. Στο πρώτο μάτς με την Τρίπολη. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο 5ο λεπτό που το βάζουν στο μπροστά στο σκορ. Και υπάρχει ολοκάθαρη ανατροπή του Μπαράλε στο 82 που δεν είναι το πέναλτι. Και στη Λάρισα μούχα πέναλτι. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε φέτος, θα έχουμε τέτοια πολλά. Άστα να πάνε. Οκ, Χρυσάρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πλάκα είναι ότι βάζουν και
τα τσιράκια τώρα, τους Πάνθηρες, τους Πανιωνίους με το Δάρα, να βγάζουν ανακοίνωση. Λοιπόν, και μόλις έκανε ανακοίνωση κατά του ΠΑΟΚ ο Δάρας, τσίπησε τον Μασούρα δανεικό από τον Ολυμπιακό. Τον πήρε το Μασούρα δανεικό. Επιστρέψε τον δανεικό στον Πανιώνιο. Έχουμε ένα φίλο λίγο εδώ να πω κάτι λίγο πριν. Ναι. Εδώ υπάρχει λέει από το All About Aris το Αλήφσα μόνο πριν λίγο. 9 και 2 πρώτα λεπτά, δηλαδή 20 λεπτά είχε που βγήκε. Παραδέχτηκε λέει το πέναλτι στον Ντέγε η ΕΠΟ. Έβγαλε ανακοίνωση η ΕΠΟ και μίλησε για πρώτη αγωνιστική για τα λάθη. Και λέω εγώ, λέει, ένα λεπτό να μου δώσει ο φίλος. Άρη Σόφη, λέει για όλα τα μάτς. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε πέναλτι σε περίπτωση ανατροπής επιτιθέμενου ποδοσφαιριστή. Ο ΒΑΡ έρχοντας ερμηνεύσεως μη ξεκάθαρο και προφανές λάθος στην απόφαση του διαιτητή να μην καταλογίσει πέναλτι και αφού έλαβε πληροφόρηση από το ρέφερι ότι ο τελευταίος είχε εικόνα για τη φάση, αποφάσισε να μην παρεύει. Δηλαδή τον είπε ο διαιτητής του γηπέδου, τον είπε, έχω δική μου άποψη. Ρε φίλε, ο άλλος έχει μόνιτορ. Τι δική σου έχει, γι' αυτό είναι το ΒΑΡ. Και εφόσον έγινε έτσι και το είπατε ότι είναι λάθος, τιμωρήθηκε κανένας από αυτούς? Και ο Τζίλος ή και ο διαιτητής? Υπάρχει τιμωρία? Αυτό το βρήκαν το λάθος, εντάξει, το βρήκαν. Και πάμε. Για την πρώτη αγωνιστική. Κάτσε, έχει και Ολυμπιακός Αστέρας. Όχι. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε πιθανή παράβαση πέναλτι, μη έσκοντας εικόνα για το συμβάν. Ο ΒΑΡ, αφού είναι επιβεβαίωση ότι ο διαιτητής δεν έχει εικόνα, συνέστησε επανέλεγχο. Λόγω τεχνικού προβλήματος, το διαφωτιστικό replay που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεν ήταν στη διάθεση του ΒΑΡ, ώστε να αποσταλέσει ο διαιτητής και ο τελευταίος, αφού επανεξέτασε τα διαθέσιμα replay, παρέμεινε στην αρχή του απόφαση, καθώς από αυτά δεν προέκυπτε ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Ναι, το πρώτο, στο 5, η ΕΠΟ δηλαδή είναι πέναλτι του Ολυμπιακού με την Τρίπολη. Που χτυπάει μπάλα στο πλευρό του και πάει στο χέρι του. Δεν την έχω δει. Εμένα το ρωτάς. Την ΕΠΟ ρωτάω. Δεν ξέρω. Δεν λέει αυτό δεν λέει. Λέει για τη φάση του. Ναι, όλοι λένε για τη φάση του 82, αλλά κανείς δεν λέει ότι το Γαύρο τον έβαλε στο 5 ο διαιτητής με ανύπαρκτο πέναλτι μπροστά. Με ένα 0. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Και sorry γιατί έπρεπε να το διαβάσουμε αυτό. Τι σχολίασες και το ζήσεις, τι έκανες? Ναι, ναι, ήταν στο πρόσωπο. Νόμιζα ότι ήταν στο Λίμπερο και εντάξει, δεν θέλω να πέταξε κανένα. Καλά, καλά. Λοιπόν, έλα. Ναι. Έλα, φιλέ. Πάνε στον άλλον. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έπεσαν και δύο. Okay, εντάξει, έπρεπε να το διαβάσουμε. Όμως είναι ανακοίνωση ΤΣΕΠΟ. Ανακοίνωση ΤΣΕΠΟ ούτε 20 λεπτά έχει, έτσι. Mm. Και είναι σημαντική γιατί λέει για όλα τα, ας τα πούμε, για όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται το ΒΑΡ στην πρώτη αγωνιστική. Λέει Λαμία Παναθηναϊκός, Άρης Όφη, Ολυμπιακός Αστέρας. Αλλά λέει και δεύτερη αγωνιστική. Περίμενε. Παναθηναϊκός Όφη. Δεν μας Λάρισα Ολυμπιακός. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε παράβαση πέναλτι ανατροπή, αποφασίζοντας να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο ΒΑΡ, έχοντας ολοκληρώσει τον έλεγχο του συμβάντος, εντόπισε ξεκάθαρο και προφανώς λάθος και ενημέρωσε τον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι, συστήνοντάς το επανέλεγχο. Ο διαιτητής, αφού επανεξέτασε το συμβάν, καταλόγησε πέναλτι. Λάρισα Ολυμπιακός 35. Μετά την επίτευξη τέρματος, ο βοηθός υπέδειξε offside και αφού ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα, στη συνέχεια ο ΒΑΡ ως όφιλε έλεξε την ορθότητα της απόφασης για την επιβεβαίωση. Και άλλη περίπτωση. Λάρισα Ολυμπιακός στο 38. Με την επίτευξη τέρματος, ο ΒΑΡ έλεξε ως όφιλε αν έχει προηγηθεί κατά παράβαση και αφού εντόπισε παράβαση offside, ενημέρωσε τον διαιτητή ότι τον γκολ έπρεπε να ακυρωθεί όπως και έγινε. Αυτές οι περιπτώσεις. Λαμία Ατρόμητος λέει στο 80, ναι, για το offside το τρίτο γκολ που έβαλε ο Βέλιος. Το 3-2 που ακυρώθηκε σωστά ήταν ένα βήμα μπροστά. Εγώ επαναλαμβάνω, να μας πούνε, εφόσον είναι έτσι, ποια είναι η τιμωρία και του διαιτητή που ήταν στο γήπεδο και του Τζίλου. Εφόσον υπάρχει ξεκάθαρη εδώ αλλίωση αποτελέσματος, έτσι. Να μας πούνε η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ δεν τα κάνει αυτά. Ποιος τα κάνει, εγώ? Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οχτάρια. Ή θα πάμε στο διάλειμμα, κύριε Χρήστο? Θα πάμε, ναι, παρά 25. Κάντε το διάλειμμα για να έχουμε ένα τεταρτάκι 20 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι τις 10 η ώρα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οχτάρια θα είναι και πάλι δικό σας. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Και FM γεννό το μήνυμά στο σχόλιο σας 54-5-26. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ιατρόπουλος, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδης, συντροφιά Παρέιτσα. Με ηχογλύφτη σήμερα τον Χρήστο Κιώση. Παρέιτσα μέχρι και τις 10. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Mm-hmm. Οι ντροπαλούριδες και όσοι και όσες μας κρυβακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τα μηνυματάκια σας. Εσύ αυτός ο Τιγρογατούλης εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τι παπά της πουλάει, τι τρέλα της πουλάει. Έβαλε τον Κωστένογλου. Πήρε ένα διπλό ανούσιο μέσα στην Τουρκία, το οποίο δεν έδωσε την πρόκληση βέβαια στην ΑΕΚ. Πήρε και μια τυχερή νίκη στο 90 φεύγα στα Χαζομέρια μέσα στην Τρίπολη και γλιτώνει προπονητή. Ούτε προπονητή θα πληρώσει ο άλλος. Θα τον κρατήσει από την. Ναι. Ναι, τον ανακοίνωσε.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τον Νίκο Κωστένογλου να αναβάλει τεχνική ηγεσία της ομάδας μας και παραμένει στα καθήκοντά του ως πρώτος προπονητής. Τρίτη θα βγει, ΑΕΚ. Πόσο γάτος είσαι, ρε, εσύ, Μελισανίδη. Πόσο γάτος είσαι, ρε, Μελισανίδη. Ούτε καινούριο προπονητή θα πληρώσει. Τι θα βγει, ΑΕΚ. Τρίτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος θα βγει. Στην πρώτη, στην πρώτη στραβή θα αρχίσουν. Φταίνε τα κομποσχήνια. Φταίει το Αγιώρος. Φταίει η Παναγιά. Φταίνει οι εικόνες κτλ. Και το εξυλαστήριο θύμα να μου το θυμηθείτε. Mm-hmm. Δεύτερη προς τρίτη αγωνιστική είναι η διακοπή έχουμε για τις εθνικές ομάδες. Θα είναι ο Νίκος ο Κωστένογλου, ο οποίος θα φύγει νύχτα. Νύχτα θα φύγει. Έκανε μία, σας λέω, νίκη ανούσια. Εντάξει, έκανε και μία νίκη τυχερή μέσα στην Τρίπολη στις καθυστερήσεις στο 90. Φεύγα, λέει, και η προφητεία, λέει, το βρήκε. Πήγε ο άλλος ο Τσιτώντας να μου για τον γλύψη του γλυφτράκι, να μου ένα πληρωματικό ο τερματάς. Για να κάνει καμιά γλυψιά, να κόντεψε να πατήσει τη γλώσσα του. Το είπε, λέει το φωνάζει, έχει ηχητικό. Το είπε, coach, προπονητάρα, το είπε, λέει στο 93. Του μίλησε και του είπε, λέει, μπορεί να χρειαστεί στο 93 να κερδίσουν. Και μπήκε η μπάλα, κοιμήθηκε ο Θεός και άγγιζε ελευθερίες και άγγιζε πάντες και το έβαλε. Και γλιτώνει ο άλλο, δεν φύγει τα λεφτά του προπονητή. Πόσο γάτο εργατούλη. Πάμε στου φίλου που είναι στην αναμονή. Να πούμε ένα μήνα έξω, Ολιβέιρα, έτσι από την ΑΕΚ. Θλάση δευτέρου βαθμού. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια και χαρά και στου δύο. Γεια σου, φιλάρε. Γεια σου, φιλάρε. Επειδή πέρσι, πρόπερσι, όλες τις χρονιές αυτές που τις κοντινές τέλος πάντων, αθλητικός εισαγγελέας, πώς λέγεται εκεί πέρα, εισαγγελέα δεν το λένε. Ανάλογα την περίπτωση, ναι, αθλητικός εισαγγελέας. Μπράβο, αθλητικός εισαγγελέας δεν χρειαζόταν να δει, να έχει κάποια καταγγελία, απλά μόνο που έβλεπε αυτός κάτι. Αυτεπάγγελτα, ναι. Δεν το είδε φαίνεται και δεν του το δείξανε, δεν ξέρω τι έγινε. Το βίντεο που ο Καράπαπας, όπως τον λέει ο φίλος σας, ναι. Εκεί πέρα κάθεται και του λέει μπράβο ρε διαιτητή, κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου, μπράβο ρε διαιτητή, συνέχισε έτσι, αφού τα ακούγονται και όλα αυτά που λέει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το στέλνει, έστω η ΠΑΕ, να το στείλει αυτό στον αθλητικό εισαγγελέα το δει. Γιατί μάλλον δεν το είδε αυτός. Τίποτα δεν έγινε. Απολύτως τίποτα. Και άμα τυχόν γίνει οτιδήποτε εδώ πάνω, ο αθλητικός εισαγγελέας θα σηκωθούν τα μαλλιά κατευθείαν κάθετα και θα κάνει κλίση μέσα στη βδομάδα, όχι μετά από δύο εβδομάδες. Μάλιστα. Και το άλλο που έγινε, το οποίο ουσιαστικά είναι με το ΒΑΡ. Δεν ξέρω τι θα κάνουνε, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να μπαίνει γκολ, ο διαιτητής να μην πηγαίνει να δει αν είναι ή όχι και να περιμένει τρία ολόκληρα λεπτά να του πούνε αν θα πάει στην οθόνη ή δεν θα πάει. Για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος λες. Ναι, ο κόσμος αρχίζει και ζορίζεται. Δηλαδή, τι περιμένουν, να γίνει καμιά φασαρία. Φίλε, δεν είναι ότι επίτηδες μπορεί να γίνει και καμιά φασαρία, αλλά ψάχνανε οτιδήποτε με επτό για να τα ακυρώσουν. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά κατάλαβες. Αν δεν έχει χρονικό περιθώριο να τον καλέσουν να το δει, γιατί εκεί πέρα ο διαιτητής μπορεί να κάνει και 10 λεπτά, δικαίωμά του είναι, θα δει όλες τις φάσεις. Αλλά για να τον καλέσουν να το δει, να περιμένει εκεί στη μέση του γηπέδου, χωρίς να κινείται ο διαιτητής και να εξαγριώνεται ο κόσμος, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα να είναι οποιοδήποτε ντέρμπι, να έχει μπει γκολ. Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και να λέει περιμένετε. Δεν το συζητάμε. Και σκέψου να είσαι κανένα 0-1 στο 72, ξέρω εγώ, και να κάνει 1-1 και να περιμένει να γυρίσει το μάτι και περιμένει 3 λεπτά. Ναι, 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 σοβα, σωστό, σωστό. Τι θα κάνουν, κάτι πρέπει να κάνουν και γι' αυτό φαντάζομαι. Γιατί εμείς μέσα σε δύο αγωνιστικές έχουμε γελιοποιήσει το ΒΑΡ που οι άλλοι το έχουν δει ολόκληρα χρόνια. Και το, ναι. Δηλαδή ό,τι συνέβη σε εμάς δεν έχει συμβεί φαντάζομαι στα χρονικά τους. Γεια και χαρά σας. Γεια σου, φιλάρετε. Να είσαι καλά, φιλάρετε, καλό βράδυ. Λοιπόν, πριν πάμε, θέλω έτσι ένα σημαντικό, ήθελα να το πω, ένα λεπτό. Mm. Είναι σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή στον προεδρικό θόκο όσον αφορά τον ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΗ. Mm. Και όπως λένε έτσι και το ρεπορτάζ, θα αναλάβει ο κύριος Αρβανίτης, θα πάρει τη θέση του κυρίου Ψηφίδη.
αν γίνει αυτό, το θεωρώ ότι είναι προς το πολύ θετικό όσον αφορά για την αλλαγή. Εντάξει, αγνώμονες δεν μπορούμε να είμαστε, αλλά νομίζω ότι ο ΑΣ τα τελευταία χρόνια είχε βαλτώσει επικίνδυνα ως πάρα πολύ επικίνδυνα. Εγώ δεν λέω ότι δεν γινόταν τίποτα, αλλά σε σημαντικά θέματα και του ποδοσφαιρικού αλλά και του μπασκετικού και γενικά σε θέματα έτσι που έπρεπε να βγει μπροστά, εγώ δεν είδα κανένα ΑΣ. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Αρβανίτης, κάποια τάξη, εντάξει δεν είναι και σούπερμαν ο άνθρωπος, ούτε με τα οικονομικά μπορεί να τα βάλει, ειδικά με αυτά που χρωστάει ο ΑΣ. Αλλά νομίζω θα τον νοικοκυρέψει τον ΑΣ. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αυτό ήταν το τελευταίο που πήγα να πω και με κλέψε στη φράση. Φυσικά όλα εκ του αποτελέσματος και να τα δούμε αυτά. Απλά έχει προϊστορία ο άνθρωπος όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη που εκεί είχε συμμαζέψει μια κατάσταση. Ωραία. Έτσι. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Τι γίνεται, έπεσε και αυτός. Καλησπέρα στον επόμενο. Εντάξει, πέσαν και οι δύο. Εντάξει, δεν πιστεύω να ήταν. Δεν πιστεύω να ήταν λόγω του σχολείου μου ούτε 30 δευτερόλεπτα. 23-10-2-87-8-8-8. Για ένα δεκαλεπτάκι ακόμα. Έτσι. Θα είμαστε εδώ παρέτσα συντροφιά μαζί σας. Πόσα λες να πήρε ο ΠΑΟΚ έως τώρα από τα τρία μάτς που μετέδωσε στο ΠΑΟΚ TV? Δεν ξέρω. Πόσα έσοδα λες να είχε? Πού να ξέρω. Και όσες? Πόσα? Πόσα? Μισό εκατομμύριο. Παραπάνω. Πόσο? Έως τώρα στα τρία μάτς έχει πάρει παραπάνω από 700.000 ευρώ. Mm-hmm. Και δεν υπολογίζονται τα στιγμιότυπα που πουλάει συνδρομητικά και έρχεται. Ωραία, άρα δεν βλέπω κανένα λόγο να μην συνεχιστεί αυτό, έτσι? Νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Ωραία. Αν δεν υπάρξει κάποια καλύτερη πρόταση από συνδρομητικό, από ΕΡΤ και τα λοιπά, νομίζω ότι θα συνεχιστεί και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλά περισσότερα έσοδα από όσα θα έδιναν. Ναι. Γιατί όταν έχει σε τρία μάτς όχι μεγάλη ακροματικότητα, θα πω εγώ. Γιατί ΠΑΟΚ Πανετολικός δεν είναι μεγάλη ακροματικότητα και ζήτηση, ούτε ΠΑΟΚ Πανιώνιος ούτε ΠΑΟΚ Σλόβαν. Το ΠΑΟΚ Σλόβαν ήταν γιατί είχε σκάσει ένα 0. Εντάξει, δεν είναι κλάιμαϊν. Παίζονταν η πρόκληση. Πώς? Άμα ήταν 0-2 το πρώτο μάτς, να μου το πει. Το ΠΑΟΚ Πανετολικός, ναι, είχε 45.000 συνδρομητές. Ωραία. Στο ΠΑΟΚ Σλόβαν είχε καμιά 20. Ωραία. Άρα δεν θα συνεχίσει. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω, θα έχει παραπάνω από 400-500.000 συνδρομητές. 500.000 συνδρομητές. 2,5 εκατομμύρια δηλαδή. Βέβαια, ναι. 2,5 εκατομμύρια. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. 2,5 εκατομμύρια σε ένα μάτσο. Ναι, φίλε. Ναι, τότε γιατί. Από όλο τον κόσμο τώρα. Βάλε Αυστραλίες. Ωραία. Βάλε Καναδά. Εντάξει, βάλε Αμερικές. Άρα για ποιο λόγο να πα σε αυτό? Αυτό λέμε. Ρε, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ναι. Ό,τι πρώτα σκηνά. Ήρθε για να μείνει το ΠΑΟΚ TV και θα αυξάνει τα έσοδα τη ΠΑΕΠΑΚ. Τώρα αν βρουν και κανένα τρόπο να το περνάνε στο Financial Fair Play θα είναι ακόμα καλύτερα κι αυτό. Λοιπόν, πάμε στου φίλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γέμισε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε, μάθες? Ο Τόλης είμαι. Ο Ράπαντας? Όχι, ο Τόλης να πούμε, θα καταλάβεις τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω. Και εσύ θα φυγείς και θα περάσεις και θα ξεχάσεις. Και εγώ θα μείνω. Θα μείνω. Βάλε το ρεκίσι. Να περιμένω στην ερημιά ένα καράβι ναυαγισμένο. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα λουλούδι κυνηγημένο από το χιονιά. Έλα ρε να πούμε. Ωραίος. Λοιπόν, ναι, τραγουδάω για τον Τόλη τον Περσί να πούμε, τον οποίο το στηρίζω. Είναι ο Νίκος Κωνσταίνογλου του Άρη και δίνω ένα προγνωστικό. Άρης Παναθηναϊκός είναι κολονάτος άσος. Κολόνα είναι, κολόνα είναι. Δε χαλάει αυτούς τους άσους με τίποτα. Κολονάτος. Και μετά να πούμε, πιστεύω θα πάμε με Τόλη Περσί στην Τούμπα και θα γίνει εκεί το έλα να δεις να πούμε. Το έλα να μην. Επειδή είσαι και λίγο άπαλος, πάρε λίγο μαθήματα από τον Τίγρη και κράτε το Τόλη Περσί να πούμε. Δεν χρειάζεται προπονητή να πούμε. Δηλαδή αυτά τα ονόματα που ακούγονται, ας πούμε, γιατί δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, είναι για γέλια, μην τα σχολιάσω. Ποια κράτε ακούγονται? Τον Τόλη το Περσί. Αυτά τα ελληνικά ονόματα λέω, εντάξει. Κάρον ο Τόλτο Περσί, ο οποίος είχε κάνει τεπούτο να πούμε μέσα στη Σούπολη, 1-3 από Λονάρης, και τώρα θα κάνει τεπούτο με τον Παναθηναϊκό και είναι, σου λέω, άσος κολονάτος. Κολονάτος, ρε, παίξω από τώρα. Κολονάτος άσος να πούμε. Εγώ κοίτα, όχι επειδή είμαι Άρης, είχα δώσει και τον κολονάτο άσο του Βόλου να πούμε. Τον έδωσε πού, γιατί δεν βγήκε σε εμάς?
Πρέπει να βγεις να μας το πεις. Στο Ζαγόρα να πούμε. Α, στο Ζαγόρα. Εκεί τα δίνει, στο Ζαγόρα. Και γίνανε και κάτι περίεργο να πούμε και λέγανε αυτού πρέπει να είναι εκατομμυρίου στοιχήματο και να μα πει που έχει η έδρα η πιάτσα να πούμε για να πέσουμε κι εμεί. Δεν του λέω ρε Μάκη, πάτε στο Δημαρχείο Βόλου. Στο Δημαρχείο Βόλου γιατί είχε βρωμήσει αυτού του άσου. Πολλοί τραγουδιστέ μα δεν πιάσαν τα ρεφίλε. Παντελίδη, Τερζή. Σιγά σιγά πάρε και Καναγωνίδη, Χριστοδουλόπουλο. Είναι ο Γιώργος, ο Γιώργος ο τραγουδιστής. Ο Άρης είναι καλλιτεχνικό σωματείο. Έτσι. Έχουμε και τον Αντίπα. Πιστεύω δηλαδή και ότι ο Αντίπας μια θέση στον Άρη μπορεί να πάρει στο μέλλον. Ναι, άνετα. Εντόλυτερζή να πούμε. Άνετα. Και Αντίπα μετά. Πάνε παίξε τον Άσο, δύο φράγκα το δίνει από τώρα. Πάνε παίξε. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Εγώ είπα ότι είναι εύκολο. Είναι άσο αυτό το μάτι. Ναι. Ναι, δεν πιστεύω. Απλά να σε ρωτήσω και κάτι, παιδιά, έτσι. Για πες, αν μπορούμε να απαντήσουμε. Ένα φιλαράκι που το έχω χάσει να πούμε. Ο Γιώργος Ζητάς, ρε φίλε, τι έγινε. Ο Γιώργος Ζητάς είναι κάτω στην Κρήτη. Είχε πολιτευτεί με τη Χρυσή Αυγή. Το ξέρω, ναι, από τα Καλάβρητα που είναι. Ναι, εδώ που ήταν, μου το Φερνάντες που έφερε στον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε. Το Φαλακρό, δεν λες, το μπάτσο, το Φαλακρό. Εγώ με τον Γιώργο το Σιτά, είχα πάει μια φορά πριν αρχίσει να πας με τον Μπουκάτσο. Ήταν μόνο Ζάχος να είμαστε. Η πρώτη εκπομπή που έκανα με το Ραπτόπουλο ήταν με το Ζητά. Το Ζητά. Ναι. Μα ήταν ο πρώτος, ακούς. Και με λέει μια φορά, λέει, θα φέρω με το αμάξι εγώ, μην πάρεις το δικό σου, να πάμε στο Ραπτόπουλο σε εκπομπή. Τσιπάκι είχε τότε, ένα στρατιωτικό τσιπάκι. Όχι, είχε ένα άλλο, δεν ήρθε με τσιπάκι σε μένα, ήρθε με ένα κανονικό αμάξι. Το οποίο άκου να δεις. Χωρίς πινακίδες, μ' ακούς, έρχεται χωρίς πινακίδες και με τον μπαρμπρίς προστά σπασμένο. Του λέω ρε Γιώργο τι είναι αυτά να πούμε, λέω θα μας πιάσουνε. Λέει μη μας σας, είχα κατέβει σε μια εκδρομή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και είχα πέσει σε μια ενέδρα, λέει τι να κάνω να πούμε κτλ. Και εκεί προχωρούσαμε φίλε, ξεδιασχίσαμε τη Σιμισκή, σταματάει ένα περιπολικό δίπλα μας, βλέπει τον Γιώργο στο τιμόνι και λέει εντάξει ο δικός μας τρελός είναι, πάμε φύγουμε. Πολύ γέλιο, ρε φίλε. Να σε καλά, παλικάρε. Έχουμε έναν ακόμα. Να σε καλά. Ο 472 λέει: η καλύτερη λύση είναι ο Ρικάρντο Λαβόλπε. Ψάξτε τον, λέει. Για σένα, δηλαδή. Ρικάρντο Λαβόλπε. Ναι, ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτό. Πιο πολύ μου κάνει τη τραγουδιστή λατίνα. Άμα είναι αυτό που διάβασα. Που ξαναπέσωνα. Δεν το ξέρω, είμαι άσχετο από ξέρω από εδώ. Ρικάρντο Λαβόλπε. Πάμε με στον επόμενο φίλο μέχρι να το ψάξει ο Ζαχουά. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω για τον προηγούμενο. Ναι. Ο Τόλης ο Τερζής κάνει μόνο υπηρεσιακός προπονητής για τη Βέρεια για τίποτα άλλο. Εντάξει, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει, φίλε. Εντάξει. Έχει δικαίωμα στην άποψη, έτσι δεν είναι. Εμείς περιμένουμε όσο την μεθεπόμενη, την μεθεπόμενη αγωνιστική μας στην Τούμπα. Ποιοι είστε εσείς, να πούμε. ΠΑΟΚ είμαι. ΠΑΟΚ. Περιμένεις τον Άρη με στην Τούμπαση. Και Νέα Δημοκρατία, τίποτα άλλο δεν είμαι. Είσαι ΠΑΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ναι, μπράβο. Δεν πρέπει να είσαι πολύ καλά, ρε φίλε. Πόσο καλά να είμαι. Πού να ξέρω, ρε Καρτάση, για να είσαι ΠΑΟΚ και να ψηφίσεις Γαύρο Πρωθυπουργό που θα σε ξεσκίσει να πούμε τα σωθικά και να δίνει βαθμούς στον Γαύρο, δεν πρέπει να είσαι και πολύ ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπράβο, τώρα πλάκα με κάνεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε, να σου κάνω πλάκα. Εγώ μιλάω με τη λογική. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω πολιτικά, το βλέπω παδικά καθαρά, κατάλαβες. Οπαδικά καθαρά είναι παράλογο αυτό που κάνεις. Πολιτικά εντάξει, μπορεί να δεν σου λέω δικαίωμά σου έτσι προς Θεού, αλλά οπαδικά είναι απαράδεκτο αυτό που κάνεις, να ξέρεις να πούμε. Θα ήθελα μια καινούργια προπονήτρια στον γείτονα. Ναι. Τη Μαρίνα Τζάλη, τη μεταφράστρια του Γάβρου. Στο γυναικείο τμήμα. Στο ανδρικό. Στο ανδρικό δεν γίνεται, ρε Καρτάση, τώρα, να πούμε. Με φορτωμένη φωνή να μην μας τη λες και όλα μετά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα θέλεις να βλέπεις μηδάκια, αδερφέ, να πας να πάει στην διαρκεία στο βόλεϊ το γυναικείο του Άρη που ήρθε αυτή με το 1.90 να γουστάρεις και όλα. Εκεί θα πάρεις και τη ζημιά της ζωής σου, θα πάει στο θάνατο του Αλεπούς να μην γουστάρεις. Πάω ξόλα, είμαι πλάκα να κάνεις. Αλλά εμείς τους περιμένουμε την τέταρτη αγωνιστική εκεί να πάθουν. Okay, ρε φίλε, όπως πέρσι θα το πάθουμε. Να είσαι καλά. 6-0 από τώρα προβλήματα. 7 μπορεί να είναι και πέρσι το ίδιο έλεγες. Αλλά το είδα το βράδυ ήσουν με το κεράκι στην Αγία Βαρβάρα και το άναψες 2-3 φορές. Ο Θείος ο Μπέος εκεί στο Βόλο τους έκανε κούκλα μου να σε χαρώ έτσι γουστάρεις από πολύ. Να είσαι καλά. Στον επόμενο τελευταίο φίλο. Κούκλα μου να σε χαρώ. Συγχαρητήρια. Δεν μας είπε τι έκανε στο 1-1. Αν ήταν ένας.
ήταν ένα από του. Πόσο γεμάτο ήταν από του 28. Το ένα, φίλε, πρωτάθλημα και double πήρε. Εντάξει, δεν εσύ πανηγύριζε. Άλλο λέω. Το 1-1. Στο 1-1 εκείνη την ώρα, αν σφύριζε και αυτό στα τελευταία 5 λεπτά να λήξει το μάτς. Το 1-1, λε, στο offside τον goal. Ναι, στο offside τον goal. Στο offside τον goal. Αν ήταν ένα από αυτού του 25.000 που σφύριζε, λήξει το να φύγουμε. Λέω, άμα ήταν ένα από αυτού. Πάντω δεν ήταν από αυτού που μέσα στο Χαριλάου στο 1-2 του Πρίγκεβε μετά το τέλο του αγώνα χειροκροτούσαν όλο τον Μπάουκ. Όλο τον Μπάουκ χειροκροτούσαν. Εμείς χειροκροτούσαμε τον Άρη που έχασε. Εμείς χειροκροτούσαμε τον Μπάουκ και δική σου γιουχάριζαν τον Άρη. Τον Άρη γιουχάριζαν. Εμείς πρωταθλητή και πελούγη ήταν. Άκου Χρήστο, εμείς χειροκροτούσαμε τον Μπάουκ στο Χαριλάου και αυτοί γιουχάραν τον Άρη. Μπράβο σας, μπράβο σας που αναγνωρίσατε την ανατολική της ομάδας. Πάμε στον τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Τάσο. Τι δικός μου, Ζάχου, γιατί εσύ δεν είσαι στην εκπομπή. Τι δικός μου δηλαδή. Εσένα εσύ δεν είσαι στην εκπομπή. Θα σε πω κάτι, Τάσο, να σε πω κάτι. Έλα Νικόλα, έλα Νικόλα. Θα σε πω κάτι για το φιλαράκι σου. Έλα ρε φίλε. Φίλε μου Αριάννε. Ετοιμάσου λιγάκι τον Καρυπίδη, θα τον κυριάτε όλοι μαζί. Καλά, εντάξει, το κυνηγάμε. Διότι να σε πω γιατί. Ωραία. Το παιχνίδι που παίξατε, α πούμε, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν στη μέρα. Και κάνατε καλό τζίρο. Κάνατε καλό τζίρο, κάνατε. Μιλάμε για λεφτά, πολλά λεφτά. Τα λεφτά αυτά με το ρέμο, η τετράδα, οι δύο γυναίκες τους και αυτοί οι δυο, πήγαν σε άλλα λιμάνια. Ωραία. Τα λιμάνια αυτά είναι κάτι στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι, ωραία, εντάξει. Ναι, εκεί πέθανε πολλές και καλές μπίδες. Για να μπεις εκεί πέρα μέσα, φίλε μου καλέ, αγόρι μου καλέ, πρέπει να έχεις με το παντελό σου ένα εκατομμύριο καθαρό. Άρα τα έχει. Και πάτε το τραπέζι 500.000 να κινηθείς. Ωραία. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος αυτός, να ξέρεις πολύ καλά, με τον Αρβανιτίδη είναι στα μαχαίρια. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Μπράβο. Στα δικαστήρια. Ο Αρβανιτίδης, να ξέρει πολύ καλά, τον κυνηγάει δικαστικά. Εντάξει, ας το κυνηγάει, τι να κάνουμε. Όχι, δεν θα πω κάτι φίλε μου καλέ. Ναι. Από την ώρα λέτε ότι η γυναίκα έχει τη μετοχή. Τι μετοχή, τίποτα δεν έχει στον Άρη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι φίλο κρεμάμενο. Να ξέρετε πολύ καλά οι Αριανοί, οι παλιοί Αριανοί που ξέρει του παλιού Αριανού, να ξέρετε πολύ καλά, αυτοί ξέρουν ότι ο Άρης είναι καθαρισμένο. Ωραία. Να σε πω κάτι εντάξει, φίλε. Δεν διαφωνώ. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ πες όμως. Εσύ ΠΑΟΚ είσαι. Για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ να σε πω αυτή τη στιγμή είναι ένα σωματί χωρίς αύριο. Τα κατά ψέματα. Ο Τάσος διαφωνεί όμως. Ο Τάσος διαφωνεί. Δεν διαφωνώ. Χωρίς αύριο. Όχι χωρίς αύριο. Αυτή τη στιγμή είναι στην άσχημη ο ΠΑΟΚ. Είναι στη στραβή. Έγινε στραβή με την Ευρώπη για πολλούς λόγους να πούμε. Θα σε πω τώρα, να σε πω να δεν είναι καλά τα πράγματα γιατί δεν παίζει και καλή μπάλα η ομάδα. Στάσου, να σε πω κάτι εγώ. Αυτή τη στιγμή κουμάν το κάνει η Κοντζάρεβα. Δεν κάνει αυτός. Η Κοντζάρεβα είναι δεξί χέρι του φυλακισμένου. Ο φυλακισμένος κάνει τη διανομή. Ο φυλακισμένος έχει την Ξάνθη. Ο φυλακισμένος μπορεί την Κοντζάρεβα να πήγαινε Ξάνθη, Θεσσαλονίκη Ξάνθη. Να κάνει έργο το οικονομικό. Όσο και τον κύριο Καρυπίδη, να ξέρει πολύ καλά το φιλαράκι, 7 φορές πήγε στο Λίπος. 7 φορές πήγε. 7 φορές για να μην πει ιδανικά. Ήταν δίπλα του, ήταν ο Ντακάλ και ο Αλεξάνδρος. Έτσι, ως πότε να πούμε να ξέρει πολύ καλά, ότι το παιχνίδι παίζεται πολύ καλή τράπουλα. Να ξέρει πολύ καλά και οι Αμερικανοί, το Μεζέ, τον έχουν κόκκινη κάρτα. Οι Αμερικάνοι τον έβαλαν το Μελιζανή κόκκινη κάρτα. Νίκο, να κάνω μια ερώτηση. Ο φυλακισμένος τι λέει, ποιος θα το πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Ο κόκκινος ή ο ασπρόμαυρος. Ο κόκκινος λέγαμε. Κόκκινος, έτσι. Όχι ο Γρηγόρης, ο κόκκινος. Να σε πω κάτι, να σε πω κάτι. Από την ώρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης, να ξέρει πολύ καλά, δεν είναι συμπαθή ούτε ο Ολυμπιακός του είπαν. Αυτό είναι για το τομάρι του. Ναι. Για το τομάρι του είναι. Σας μιλάω τώρα εγώ. Για το τομάρι του είναι. Ναι. Έτσι. Αυτομάτω ξέρει πολύ καλά, παίρνει καλή τράπουλα ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Έχει το Φόδωρο από πάνω. Έχει το Τσέχο που είμαι κάτω. Μάλιστα. Έχει το Κοκαλιάρι. Μάλιστα. Έχει το Βασίλη τον Καγκάτσι. Έχει που είμαι και το πολύ πράγμα έχει. Έχει πράγμα. Εδώ πέρα ξέρει πολύ καλά. Τον Μπάουκ τον έχουν όπως τα παλιά χρόνια, αν θυμάστε πολύ καλά τα παλιά χρόνια, το 68-69. Τρέξτε τον Νίκο, γιατί τέλειωσε η κουμπή, τρέξτε τον. Ναι, όχι, εντάξει, δύο λεπτά δεν μπορεί. Ναι, να πεις, αλλά απλά στο ενημερώνω, ναι. Ναι, εντάξει.
το 65 με 68 μέχρι το 74, επί Κούντα, ας πούμε, πάνω σχάρι, έτσι, ήταν που με λεύκες τα σπίτια, πέτανε πόκες, ναι, κομμάτι, ναι, βέβαια. Και εγώ ήταν η Κανιώτα, να πούμε, γάλα Κανιώτα. Μόνο η Κανιώτα κέρδιζε, πάντα η Κανιώτα κέρδιζε, κανείς άλλος. Α, μπράβο. Και είχαν ένα διαβόλο έξω. Μύθουν τα καρακόλια και τους πάρουν μέσα. Έτσι. Έτσι είναι και ο δικός μας. Ο Αυτοφοράκιας ήταν που λέγανε, ο Αυτοφοράκιας. Α, μπράβο. Ως πότε να πούμε, Τάσο, κύριε Αποκατάσο, δεν υπάρχει ελπίδα στην ομάδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι ένα χειμώνας, πολύ βαρύς χειμώνας. Θα είναι δύσκολος. Πρώτη φορά που το λες και αρχίζω να το πιστεύω ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Σε πω κάτι. Αλλά να δούμε, μπορεί και να μην είναι ελληνικό, ξέρω. Και κλείνω, σε πω κάτι. Ναι. Οι Αμερικάνοι για να βάλουν σταυρό τον κοντό από τη Ρωσία, ναι. Καταλάβει τι γίνεται. Μάλιστα. Όπως το ελικόπτερο έπεσε στα σύρματα της ΔΕΗ. Έγινε, Νίκο. Έγινε, Νικόλα. Καλό βράδυ. Άντε, εγώ είμαι, καλό βράδυ. Γεια σου. Πάντως, ο Μητσοτάκης και με Τσίπρα κυβέρνηση και πέρσι δηλαδή τους είχε όλους αυτούς που είπες, Νικόλα. Και οι Αμερικάνοι από τότε είχαν βάλει σταυρό στον Έλληνα Ιωάννη Σαββίδη. Λοιπόν, και για τον Ρικάδο Λαβόλπε που είπε ο Γιατί φίλος. Γιατί Ρώσο και Ροζοπόντιο το λένε οι εχθροί του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Εντάξει, εμείς το λέμε Ιωάννη Σαββίδη. Γιατί έχει και ελληνική υπηκότητα και ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο και τα πάντα. Εντάξει. Οι εχθροί του ΠΑΟΚ το λένε Ρώσο και Ροζοπόντιο. Εντάξει. Ρικάρδο Λαβόλπε, μισό λεπτό. Είναι Αργεντίνος, 67χρονος προπονητής. Έχει περάσει από πάγκους μεγάλων ομάδων, όντως. Και από, βλέπω εδώ πέρα, και από Μπόκα και από. Εντάξει, τώρα αυτός δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος τώρα τελευταία που μας είπε ο φίλος. Προφανώς θα τον στείλα έχει. Μήνυμα στο Χαριστέ. Θα τον έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Να πούμε την πρόταση, το μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Λοιπόν, πάμε στους υποστηρικτές και να την κάνουμε. Πάμε. Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτζες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραλή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο, διεύθυνση 23 10 5 20 5 55. Το delivery, κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας κερδίζετε έκπτωση 10%. Εδώ κοντά μας ήταν και ο νέος υποστηρικτής εκπομπής, ένα φοβερό μαγαζί, ένα μοναδικό ψητοπολείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη, το στέκι του Κωστή, ένα υπέροχο, όπως σας είπα, ψητοπολείο με σούβλες, με σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Ό,τι θες να γουστάρεις από κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς από κρεατικά αλφα ποιότητος, θα τα βρεις στο στέκι του Κωστή, Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113, Δελιβεριά, παραγγελίες δηλαδή, στο 2310-627-27, σημειώστε το, 2310-627-27, ό,τι γουστάρετε από σούβλα, μοναδικές, ζουμερές, πεντανόστιμες γεύσεις στο στέκι του Κωστή, στο φίλο μας το Δημήτρη και το επιτελείο του. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Μανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο φανοπείο, βαφείο ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Μανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο το πασίγνωστο πλέον 2310-924-931. Και τέλος η παραδοσιακή ψαροταβένα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους πραγματικά. Σε ένα εκπληκτικό χώρο Χρήστο Κιώση, με μοναδική θέα όλη την παραλία της πόλης. Απλώνεις το ποδαράκι από το τραπέζι, την καρεκλίτσα και βουτάς μέσα στη θάλασσα. Τόσο κοντά στο κύμα είναι, τόσο δίπλα στη θάλασσα είναι. Απολαμβάνεις όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές αλλά και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα σπέσια λαχνιστά μυδάκια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπυράκλας. Τηλεφωνήστε εγκαίρως, γιατί γίνεται πανζουρλισμός, σκουτιούνται πραγματικά, δεν προλαβαίνεις να πας. 2310-413-230 να κλείσετε τραπεζάκι για να απολαύσετε και να εντυπωσιάσετε με την παρέα σας όλα τα special εδέσματα από την ψαροταβένα Καρεκλάς στην Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ. Αυτά.
από εμάς και σήμερα. Μην... Άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια και Χρήστο Κιώση Ηχολήπτη έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βραδάκι πάλι στις 8 πρώτα Θεός. Γεροί να είμαστε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.